Yes, Γεια σα, Πάρη. Γεια σα, Δανή. Γεια σα, Δημήτρη. Γεια σα, παιδιά. Καλεσμένο λοιπόν και σήμερα έχουμε μαζί μα τον Δημήτρη Τσίγκο από την Startech. Ε, βασικά, Δημήτρη, θέλει να μα κάνει μια εισαγωγή για το τι κάνει εσύ, τι κάνει Startech και να το πιάσουμε σιγά-σιγά από εκεί. Βεβαίω. Πρώτα απ' όλα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Και, εμείς. Ε, και εμείς. πολλά συγχαρητήρια που το συνεχίζετε. Θα μου πείτε για πόσο, δεν ξέρω πόσο καιρό υπάρχει, αλλά είναι καιρό. Το βλέπω καιρό. Οπότε χαίρομαι να βλέπω προσπάθειε που συνεχίζουν έτσι επί μακρόν. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εγώ, η StarTech είναι ένα ε, επαγγελματία συνειδητή επιχειρήσεων. Αυτή είναι η βασική δουλειά μα. Mm -hmm. Είμαστε συνειδητέ επιχειρήσεων τεχνολογία. Όλο αυτό ξεκίνησε, ήταν το κάνουμε από το 2012 επίσημα mm -hmm. και το κάναμε ανεπίσημα από το 2003. Okay. Σε μία πορεία η οποία ξεκίνησε το 2000 από το Ηράκλειο Κρήτη. Ω προπτυχιακοί φοιτητέ τότε στην Επιστήμη Υπολογιστών. Άρα, ξεκινήσαμε την πρώτη μα εταιρεία το 2000. Το 2003 αρχίσαμε να συνειδρύουμε εταιρείε ε, κατά βάση με εργαζομένου μα και καλού mm -hmm. μα φίλου. Και όταν πέρασε ο καιρό και η δραστηριότητα που είχαμε η πρώτη για πάρα πολλού λόγου άρχισε να μειώνεται, είδαμε ότι είχε πολύ πιο ενδιαφέρον να συνεχίσουμε στον δευτερεύοντα μέχρι τότε ρόλο του συνειδητητή και το κάνουμε επαγγελματικά. Αυτό είναι αυτό που λέμε venture builder, θα μπορούσα να. Πλέον, ναι, για πάρα πολλά χρόνια ήταν το εσωτερικό μα ανέκδοτο ότι δεν βρίσκαμε μια, έναν ωραίο όρο να mm -hmm. πούμε αυτό που κάνουμε. Μα έλεγαν, α πούμε, είστε accelerator, είστε incubator. Αλλά okay. άμα δούμε πώ δουλεύει η αγορά, που είμαστε και accelerator και incubator υπό μία έννοια. Παρά τα αυτά, ε, αυτά είναι πολύ πιο low-touch, να το πω, σε σχέση με αυτό που κάνουμε mm. εμείς. Οι δύο ορολογίε που έχουν επικρατήσει πλέον είναι Venture Studio και Venture Builder. Mm -hmm. Νομίζω το Venture Studio το συναντάμε πιο συχνά. Εμάς μας αρέσει το Venture Builder περισσότερο. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια είναι πιο πολύ το επαγγελματίας συνδετής εταιρεών. Αυτό, ναι, αυτό κάνουμε, ναι. Είναι... Συνδεθούμε, ναι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, η ιδέα δεν είναι απαραίτητο να προκύψει από εσά, αλλά μπορεί να έρθει από το περιβάλλον σα ή από κάποιο εξωτερικό άραβο. Παραθήκη στο. είσαι στην καρδιά του ζητήματο. Mm -hmm. Αυτό που δεν κάνουμε mm -hmm. είναι να μα έρθει μια έτοιμη ομάδα με μια έτοιμη ιδέα okay. και να πούμε να επενδύσουμε. Αυτό το κάνουμε ω angel investors, που είναι η δεύτερη μα δραστηριότητα. Okay. Αυτό που το επαγγελματία συνειδητή τελικά είναι μια μορφή glorified hiring. Okay. Δηλαδή, πρέπει να βρει έναν άνθρωπο, ο οποίο στη δική μα περίπτωση το λέμε, είναι ο μη τυπικό συνειδητή. Mm -hmm. ε, παρότι είναι ελληνική η λέξη, στα αγγλικά ακούγεται καλύτερα, είναι ο atypical entrepreneur. Okay. Εμεί okay. δουλεύουμε με atypical entrepreneurs, οι οποίοι του το λέμε καμιά φορά και θυμώνουν, και uninvestable entrepreneurs. <laughs> okay. δουλεύουμε, δηλαδή, με ανθρώπου οι οποίοι υποκανονικέ συνθήκε δεν θα ήταν ιδρυτέ. Γιατί? Και όμω. Γιατί θα το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Διότι υπάρχει ένα στερεότυπο αυτό που περιμένει η αγορά από τον συνειδητή. Mm. Για τον ίδιο λόγο που δεν δίνουμε καμία σημασία στο pitching. Mm -hmm. Γιατί η θεατρική ικανότητα ενό ανθρώπου δεν μα λέει τίποτα για την ικανότητά του να τρέξει μια εταιρεία. Μάλλον μα λέει κάτι. Ναι. Μα λέει κάτι. Δεν μα δίνει την πλήρη εικόνα. Εμεί λοιπόν μέσα στα χρόνια αυτά, ε, άμα δείτε τα παραδείγματα, θα ξεκινήσω του τρει πιο επιτυχημένου. Θα το πάρω όχι σε. Πώ να πω. Σε κλίμακα επιτυχία, αλλά χρονικά. Ναι. Με το, η πρώτη μα εταιρεία που πέτυχε ήταν η Absorba Games, mm -hmm. με συνειδητή μα στο Μάνο Μοσχού. Mm -hmm. Η δεύτερη ήταν η Επίγνωση, με το mm -hmm. Σάκη του Παπαγγελίου. Mm -hmm. Και η τρίτη είναι η Yoded, με το Βαγγέλη του Μιχαλόπουλου. Mm -hmm. Οι τρει αυτοί άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ του. Έχουν όμω κάποια κοινά σημεία. Είναι προγραμματιστέ, mm -hmm. για την ακρίβεια, πολύ καλοί προγραμματιστέ. Mm -hmm. Είναι άνθρωποι που τους, ά, που τους άρεσε το επιχειρήν, τους ακουγόταν ως μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Είναι άνθρωποι και οι τρεις, ε, συγγνώμη για τους πολλούς αγγλικούς όρους, προσπαθώ να πω ελληνικού risk averse και οι τρεις. Mm -hmm. Δεν είναι ρηψοκίνδυνοι. Και σίγουρα το να κάνουν μια παρουσίαση εντυπωσιακή ή, να, ή το storytelling δεν είναι στα πιο δυνατά τους σημεία. Με τα χρόνια το εξάσκησαν. Okay. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι είχαν ξεκινήσει μια καριέρα προγραμματιστή, αν τους έλεγες ότι θα γίνω CEO μιας πετυχημένης επιχείρησης όταν ξεκινήσαμε, μάλλον θα χαμογελούσαν. Δεν okay. θα το πιστεύανε. Άρα δεν ήταν και στους στόχους ενδεχομένως. Όχι, ειδικούς, στα μα και που... οι τρεις εξελίχθηκαν ως, ξεκίνησαν ως CTO. Okay. Και μετά, τι σημαίνει CTO σε μια ομάδα τριών ανθρώπων. Είναι αυτό που φτιάχνει το προϊόντα. Ο προγραμματιστή. Λοιπόν, ξεκίνησαν σαν CTO και ήταν CEO και over the years εξελίχθηκαν σε τρεις από τους καλύτερους CEO που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα. Mm. Αυτό όμω εξελίχθηκε και αυτό προσωπικά είμαι πάρα πολύ περήφανο γι' αυτό, ότι δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον, δεν το λέω προσωπικά, είναι ο οργανισμό. Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον όπου επιτρέψαμε σε έναν άνθρωπο ο οποίο φυσικά και το είχε μέσα του, γι' αυτό και κατάφερε και το έκανε, όμω στο. Άμα δεν ήταν σε αυτό το περιβάλλον, ενδεχομένω να μην το είχε κάνει. Σίγουρα, σίγουρα όχι και οι τρει. Μπορεί έμεσα από του τρει ενδεχομένω το είχε κάνει, Α, μπορεί, μπορεί και όχι. Άρα αυτό ακριβώ κάνουμε. Δουλεύουμε λοιπόν με atypical entrepreneurs, οι οποίοι κατά βάση είναι software-ράδε, να το πω πολύ απλά. Ε, το DNA μα, όπω ξεκινήσαμε πίσω το 2000, ήταν καθαρά του programming. Mm -hmm. Και ιδιαίτερα του πολύ καλού programming. Οπότε εγώ που νιώθω από τη μία άβολα, γιατί 24 χρόνια. Δεν έχω γράψει επαγγελματικά, έγγραφα ως φοιτητής. Καταλαβαίνω ότι το επάγγελμα είχε αλλάξει πολύ. Δηλαδή το practice of programming, το τι σημαίνει προγραμματίζω το 2024 είναι πολύ διαφορετικό από το 2000, αλλά τέλος πάντων. Οπότε δουλεύω με ανθρώπους που είναι προγραμματιστές, τους αρέσει και μπορούν να εξελιχθούν σε έναν πάρα πολύ καλό CEO. Mm -hmm. Μετά από χρόνια όμως. Και είναι πάντα mm -hmm. μακροπρόθεσμη η επένδυση και η συνεργασία μας. Οκ, okay. Θε να μα δώσει μερικά νούμερα περίπου πόσε εταιρείε ε, έχει επενδύσει η Startup. Ναι. Και... Το, το βασικό νούμερο λοιπόν είναι αυτό που σα είπα ότι έχουμε τι τρει αυτέ επιτυχημένε εταιρείε. Τώρα, πόσε εταιρείε έχουμε συνειδρήσει είναι ενδιαφέρον ερώτημα. Σωστό. Ε, έχουμε κάνει τόσο πολλά pivot που είναι λίγο δύσκολο να το μετρήσουμε. Και, δηλαδή, η το YODEC, το στην ναι, πραγματικότητα, επενδύουμε, επενδύουμε. Συνεργαζόμαστε με έναν άνθρωπο. Mm -hmm. Οπότε, ναι, δηλαδή με το Βαγγέλη Το Βαγγέλη Μεχαλόπουλο που είναι τώρα CEO στη YODEC Συνεργαστήκαμε πρώτη φορά Το Δεκέμβριο του 2000 okay. Το project YODEC ε, Ξεκίνησε το 2014 Ο Βαγγέλης έκανε δύο εγχειρήματα πριν από αυτό Είχε μια μεγάλη πορεία ως εργαζόμενος Και μετά κάναμε για κάποια χρόνια δύο εγχειρήματα άλλα Οπότε Πόσες εταιρείε να μετρήσω Δεν ξέρω, okay. εγώ τη μετράω μία στο μυαλό μου okay. Δεν είναι μία Είχαμε το Solo Gateway πριν, έναν ε, all-in-one Linux server. Ε, πολύ ενδιαφέρον project για πολλά χρόνια. Το ξεκινήσαμε το 2004 και το αφήσαμε όταν, όταν ξεκινήσαμε το Yodek. Ε, έχουμε κάνει πάντως, ας το πούμε, πολύ πάνω από 15 προσπάθειες. Okay. Από 15 προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε καλά η Absorba Games, κάναμε exit. Ε, το 2015, οπότε είναι μία είναι αυτή. Η επίγνωση και η γιόντα είναι Scale-ups. Και αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα Venture Building έχουμε 7 εταιρείε. 7 ενεργέ. 7, ενεργές. 7, 7 ενεργές. Ε, Μπορώ να πω ότι έχουμε παρατήσει γύρω στι 6-7 προσπάθειες. Mm -hmm. Άρα αυτό πόσο μας αφρίζει, 7 και 7-14 και 3-17, εκεί. Ενδεχομένως μπορεί να ακούγεται περίεργο. Ο, ο λόγος που δυσκολεύομαι στην αρίθμηση είναι ότι, ξέρεις, έχει ένα τι προσέγγιση τώρα... θα πάρει. Αν το πάρουμε πολύ αυστηρά προσέγγιση, πόσα projects κι είναι με τον ίδιο άνθρωπο, ίσω να είναι 25. Μπορούμε να έχουμε κάνει 25 προσπάθειε. Οκ. Mm. Okay, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και γενικά αυτό είναι κάτι το οποίο α πούμε ανοιχτό. Είναι κάποιο κύκλο που παίρνει καινούργιε προσπάθειε. Καταρχήν μέχρι τώρα το κάναμε εντελώ casual. Okay. Δηλαδή, μόνο μέσα από το δίκτυό μα να γνωριζόμασταν με κάποιον, να αναπτύσσαμε μία εμπιστοσύνη, να βλέπαμε μία ευκαιρία. Δεν είχε γίνει ποτέ με πρόσκληση. <clears throat> Αλλά αυτό είναι το επόμενό μα σχέδιο. Okay. Δηλαδή τώρα όπως ε, περνάνε και τα χρόνια και θέλουμε να δούμε <coughs> πώς μπορεί αυτή η διαδικασία, είναι και ένα μεγάλο στοίχημα για μένα προσωπικά. Αν μπορεί να, ε, να γίνει ένα οργανισμός που κάνει αυτή τη δουλειά, να μην εξαρτάται λόγω χάρη από τον Δημήτρη, τον Βαγγέλη, τον Σάκη και τις επαφές τους και το drive που έχουν, αλλά μπορεί να φτιαχτεί ένας οργανισμός που κάνει αυτή τη δουλεια mm -hmm. Οπότε το επόμενο, αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα, Εσωτερικά το λέμε το Startek 3.0 και θα εξηγήσω ποια ήταν τα πρώτα δύο. Ε, Θέλουμε με το καινούριο χρόνο να πούμε το καλοκαίρι, σε ένα χρόνο από τώρα, το 25, να κάνουμε την πρώτη μα πρόσκληση για συνειδητέ. Okay. Και θα είναι πραγματικά με τη μορφή glorified hiring. Δηλαδή δεν θα ψάχνουμε projects. Θα θέλουμε όποιο έρχεται να έχει μια ιδέα. Δηλαδή, okay. δεν πρόκειται okay. ποτέ να συνεργαστούμε με κάποιον που να μου πει θέλω να κάνω εταιρεία, αλλά δεν έχω ιδέα τι. Okay. Πρέπει κάπου να έχουμε ένα starting point. Δηλαδή, πρέπει κάποιο να έχει περάσει τη διαδικασία, να έχει τριφτεί να έχει μια ιδέα την οποία να την έχει. Να μην είναι μόνο μια ιδέα, να έχει κάνει κάτι. Να έχει κάνει ένα early prototype, Να έχει κάνει κάτι. Λίγο customer development. Να έχει μια περιοχή δηλαδή που να ασχοληθεί και να λύσει ένα πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε ένα starting point. Okay. Πρέπει... Okay. Το οποίο μετά βεβαίω μπορούμε να οδηγηθούμε σε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Για την ιστορία θα πω τι absorber games στα starting points. Το, το startup, η Observer Games, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε την εταιρεία, έκανε social casino games. Αυτό έκανε η mm. εταιρεία. Ε, δηλαδή δεν ήταν gambling, έκανε για entertainment, εφαρμογέ όμω χα, χαρτιά. Δηλαδή μπορούσε να παίξει blackjack, να παίξει poker, αλλά μόνο for fun. Όχι... Δεν, υπήρχαν χρήματα, ναι. δεν υπήρχαν χρήματα, ναι. Γι' αυτό και ήταν εφαρμογή στο Apple και στο, ε, στο Google Play. Ξεκινήσαμε και να κάνουμε mobile video streaming. Αυτό ήταν. Έτσι okay. ξεκίνησε. Το 2005 okay. λοιπόν, με το GPRS, ο, ο Μάνος ο Μοσχούς και δουλέψει πάρα πολύ σοβαρά. Είχε κάνει μια μεταπτυχιακή εργασία πολύ προχωρημένη, με το πρωτόκολλο 3GPP, που τότε ήταν απόλυτης μόδας, <laughs> για το πώς μπορείς να κάνεις real-time video delivery over ε, ε, δίκτυο, GPRS. Ναι. Και η πρώτη, ο πρώτος μας πελάτης ήταν ο ΟΤΕ, ο οποίο είχε την υπηρεσία Conex, αν τη θυμάστε, έτσι, ναι, έτσι ναι, ναι, σελ, ναι, λείτε, όλοι και εμεί ναι. είχαμε κάνει το Conex View. Τι έλεγε το Conex λοιπόν, ότι έπαιρνε μια κάμερα άξη σου ειδική, IP κάμερα, ναι. πολύ προχωρημένη τότε, η οποία έπεφτε πάνω στο δικό μα σερβερ και μπορούσε να κάνει survey, να κάνει σε μια μορφή, ένα light surveillance. Α, okay. Εντάξει, okay. που ήταν το real time video που έκανε ο Μάνο σε κινητά, τώρα κινητά καμία ναι. στις smartphone. Δηλαδή κινητά Panasonic, Nokia. Όταν η Nokia ήταν μεγάλη. Και τι παρατηρήσαμε, παιδιά. Και είναι, είναι παράδειγμα κάτι ξεκινήσαμε από αυτό. Και εμεί είχαμε φτιάξει ένα ωραίο business case ότι θα πουλάμε surveillance μέσω τοτέ, Καμία σχέση, ελάχιστη το πήρανα. Όμω παρατηρήσαμε ότι οι άνθρωποι στριμάραν τα πάρτι. Κάνανε πάρτι και το στριμάρανε. Αλήθεια. Βεβαίω. Και έτσι πήγαμε στο entertainment τελείω καθαρά και πήγαμε στη Wind ε, να κάνουμε video blogging. Πριν το YouTube. Ναι. Κάναμε video blogging. Ήδη τεχνολογία. Άλλο use case. Κάνουμε video blogging. Και αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Το video blogging λοιπόν ήταν user generated content τότε, πάρα πολύ μόδα. Κάναμε ένα μεγάλο portal το mobile social. Τότε κάθε εταιρεία κινητή είχε τα δικά τη site, τα δικά τη portals. Εντάξει. Το, πώς το λέγανε, το, το, όχι το ίντερνετ, το ένα άλλο... Είχε το Wind Plus, είχε, είχε διάφορα. Και φτάσαμε λοιπόν να έχουμε το mobile social μια υπηρεσία η οποία κατά βάση ήταν video blogging, και είχε στην Ελλάδα 100.000 users. Δεν ήταν άσχημο. Okay. Εντάξει. Ειδικά πότε. Και MRR 10.000, θυμάμαι. Ναι. 10.000 το μήνα. Okay. Ευρώ. Το μέσα μα φαινόταν ένα εξωπραγματικό ποσό, ναι. Τεράστιο. Και λέμε ρε παιδί μου, έχουμε εκτό χρήστε. Mm -hmm. Κάτι να κάνουμε παραπάνω. Mm -hmm. Έχουμε ξεκινήσει από streaming, εντάξει. Και κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν video blogging. Και λέει ρε Σί. Ε, θα δοκιμάσω να του κάνω κάποια Java games για επομένω πολύ καλέ προγραμματιστέ. Θα φτιάξω κάποια Java παιχνίδια. Java ήταν η πλατφόρμα τότε. Yeah. Ε, J2ME. J2ME. Bravo. Λοιπόν, για να κάνουμε, κάνω blackjack, λέει. Πολύ ωραίο. Και το έκανα και όντω οι χρήστε. Εμεί θέλουμε να μένει ο χρήστη πιο πολύ στο portal, Αυτό ήθελε και η Wind. Το δώσαμε και στο Κοσμοτέ. Μετά το είχαν όλε. Όλε οι εταιρείε το είχαν το mobile social. 2011-2012. Χαμό. Και τι συνέβη τότε, το προφανέ. Ο Μάνος πάει στρατό. <χει> <χει> <πραγματος>. <χει> Οπότε ήταν εκεί κάπω εκεί, την είχε βρει την άκρη, ήταν κάπω στη Ρόδο, χαλαρό. Ήταν ένα σώμα τη πληροφορική και μου λέει: Πήρε τηλέφωνο, μου λέει: Μη βγήκε μια καινούργια τεχνολογία. Λέω: Τι έγινε, ρε. Μου λέει: Android, κάτι να το κάνει Google. Έλα, ρε, του λέω: να τι είναι αυτό. Πια ήταν το Android, νομίζω mm, 2009. Και μου λέει: Θα κοιτάξω να βγάλω το Blackjack σε Android. Mm. Okay. Λοιπόν. Και με αυτά και με αυτά βγάλαμε το πρώτο Blackjack στο κόσμο στο Android. Οπότε είχε το first mover advantage. Α, okay. Λοιπόν, το πρώτο δεν είχε βγει άλλο. Multiplayer network game. Okay. και έφτασε να έχει, ξέρω εγώ, 10.000 downloads την ημέρα. Organic. Την ημέρα. Και okay. αυτό ήταν τελικά. Και η εταιρεία άλλαξε. Τα παρατήσαμε όλα τα άλλα. Δηλαδή με το που βγήκε ο Μάνο στο στρατό. Ναι, ναι. Η εταιρεία ήταν κάτι άλλο. Δηλαδή το mobile, social, το video streaming είχαν πεθάνει όλα. Δεν ασχολιόμασταν πια. Τα αφήσαμε, ρε παιδί μου, μετά από 2-3 χρόνια κάναμε φεντά. Εξάλλου δεν υπήρχε πια το case. Mm. Δεν έμπανε κανεί πια στα πόρταλ των κινητών. Όλοι με το... είχαμε πια iPhone το 2009, είχαμε Android τηλέφωνα. Οπότε κάναμε το... έγινε το pivot προς τα εκεί ε... επειδή ακριβώς έγινε σωστό timing και η εταιρεία μετά έγινε ένας πάρα πολύ καλός vendor στην αρχή για Android ε... social casino games και μετά τα κάνουμε port σε iOS κτλ. Mm. και τα ένα Android μόνο στην αρχή. Στην αρχή μόνο Android. Okay. Πάντω και εσύ έτσι ξεκίνησε την καριέρα σου, ο προγραμματιστή. Ε. Ναι, με, εγώ έκανα ένα teacher tracker. Το teacher είναι ένα παιχνίδι με χαρτιά, mm -hmm. το οποίο παίζαμε πάρα πολύ στη σχολή. Και απλά επειδή έψαχνα <coughs> κάτι να βρω να κάνω, το οποίο να είναι χειροκιαστώ, είχα κάνει μια ανδροή εφαρμογή ναι. που σε βοηθήσει να μετρήσει πόντου και τα. Γιατί έγιναν περίεργο έτσι. Αυτό που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τώρα που τα κοιτάζω πίσω, μην ξεχνάμε ότι το lean startup γράφτηκε το 2011-2012. Mm -hmm. Στην πραγματικότητα, ακολου... χωρί να το ξέρουμε, ενστρικτοδό, ακολουθούσαμε το πελάτη. Δηλαδή, κάναμε τα pivot μα, mm -hmm. κάναμε customer discovery, κάναμε σωστά βήματα. Απλά έπαιρνε πολύ χρόνο, αργούσε, τρώγαμε τα μούτρα μα πολλέ φορέ. Όμω ακολουθούσαμε το τι θέλει η αγορά, το τι θέλει ο πελάτη. Mm -hmm. Όπου πετύχαμε, είχαμε αυτή την προσέγγιση. Όπου αποτύχαμε, είχαμε πολλά strong opinions. Ότι όχι πρέπει να είναι έτσι. Ναι. Και ο πελάτη δεν καταλαβαίνει. Πολύ κλασικό για πραγματιστέ. Είναι βηματάκι αυτό το Τα δείτε. πιο αποτυχημένα ναι. μα project είναι αυτά. Όπου το φτιάχναμε σωστό, το βλέπαμε στο γραφείο και λέμε Αυτό ρε φίλε, είναι σωστό. Έτσι πρέπει να είναι. Και το πηγαίναμε στο πελάτη και δεν το δούλευε. Και λέγαμε, Μα πώ είναι δυνατόν, Είναι κουτός. Ο πελάτη δεν καταλαβαίνει, είναι κουτό. Δεν βλέπει ότι πρέπει να κάνει αυτό. Mm. Αυτά είναι τα πιο αποτυχημένα. Και μετά η επιμονή, όχι να βελτιώσουμε το UI, όχι να βάλουμε ένα feature. Είναι λάθο από την αρχή. Ναι. Αυτά είναι τα πιο αποτυχημένα projects. Ε, αυτό κάναμε και με τον Αντώνη στην πρώτη μα εταιρεία, τη Sorcery, η οποία. Έκανε χίλια δύο πράγματα καλά. Mm -hmm. Εμπορικά αποτυχημένη. Γιατί ποτέ, δε, ποτέ δεν έβαλε κέρδη, ποτέ δεν έβγαλε χρήματα τα οποία mm -hmm. ήταν σημαντικά. Αλλά πάντα λέγαμε ότι. Ω, έχουμε φτιάξει κάτι γαμάτο. Είναι αυτό το βλέπει. Λειτουργεί. Γιατί δεν το αγοράζουμε. Μα είναι. Η πλάκη είναι, ναι, ότι είναι αμάς, <laughs> και είναι αλλά... γαμάτο. Ακόμα και τώρα θαυμάζουμε θα πολλά πράγματα που έχουμε κάνει. Αλλά δεν όταν κάτι έχει να κάνει με το εγώ σου, με το ήγκο σου, ναι, ναι. όχι με, με, την κακιά, αλλά έχει βάλει κυριολεκτικά τον εαυτό σου μέσα σε αυτό, είναι λίγο δύσκολο να το αφήσει και να, να πα εκεί που σου οδηγάει, δηλαδή να ακούσει ναι. τους του πελάτε. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο ναι. Άκουγα, χθε άκουγα ένα. Και είναι και, νομίζω ότι έχει και ένα θέμα κουλτούρα των προγραμματιστών. Ότι όπω ναι. α πούμε και σπουδάζουμε και μαθαίνουμε, Υπάρχει, μαθαίνουμε, μαθαίναμε να υπάρχει ένα χάσμα ότι είμαστε ξέρεις, εμείς που τα φτιάχνουμε και αυτοί που τα χρησιμοποιούν mm -hmm. και δεν καταλαβαίνουν. Και αυτό νομίζω έχει εμποτίσει ασούμε, πολλές πτυχές πραγματικά mm -hmm. που κάνουμε. Νομίζω mm -hmm. ότι υπάρχει πάρα πολύ mm -hmm. το, το κομμάτι του μπορεί όντως ο τρόπος να είναι καλύτερος αλλά τι να κάνουμε που άλλο σε τον κακό τρόπο ή τον περίεργο τρόπο. Ναι αυτό και βολέει, τελικά δηλαδή. άμα είναι ρε παιδί μου το το αυθόρμητο και το φυσικό είναι αυτό που είναι. Δεν είναι optimal. Η ζωή, ο κόσμο γενικά είναι suboptimal σε πάρα πολλά πράγματα. Εκεί δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, νομίζω. Ναι, δηλαδή είναι. το βλέπω εγώ στον εαυτό μου και πηγαίνοντα σχετικά προ τα πίσω. Πόσε και πόσε καλύτερε τεχνολογίε mm -hmm. mm -hmm. Όταν είχε βγει το DOS, ήταν νομίζω ο περίγελο τη αγορά των λειτουργικών συστημάτων. Ναι, ναι. Ήταν mm. περίγελος. Ναι. Ε, ε, ανέφερε την Absorba, την επίγνωση και τη Yodec. Ένα κοινό που έχουν και τρει εταιρείε, mm -hmm. είναι ότι είναι στην Ελλάδα. Ή τουλάχιστον έχουν, Όχι εννοώ, είναι yeah, εταιρείε οι yeah, οποίε. Yeah. Είναι... είναι. Στην πραγματικότητα mm -hmm. είναι στην Ελλάδα. Εδώ είναι οι άνθρωποι όλοι. Ναι yeah, yeah. εντάξει, είναι, με, είναι μεγάλε εταιρείε, οι οποίε απασχολούν mm -hmm. τον κόσμο, παντού yeah, yeah, yeah. έχουν δηλαδή φουλ, αλλά είναι εταιρείε που τουλάχιστον έχουν ξεκινήσει από εδώ και, και είναι επιτυχημένε. Πώ εσύ βλέπει το οικοσύστημα τη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, των yeah. startups, το πώς πιθανότητε έχει κάποιο να πετύχει, τι εμπόδια έχει. Mm -hmm. είχε... Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει επικρατήσει πια η λέξη οικοσύστημα. Να. Ναι. Που ξέρει, εμεί που χρησιμοποιήσαμε το 2008-2009 και μα κοροϊδεύανε λίγο. Είναι οικοσύστημα. Το οικοσύστημα, ξέρει, είναι μια δυναμική διαδικασία. Εντάξει, το τι Να. σημαίνει οικοσύστημα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Mm. Η Ελλάδα, δηλαδή, άμα δούμε την Ελλάδα του 2024, με την Ελλάδα του 2014 και του 2004, είναι πραγματικά η μέρα με τη νύχτα. Είναι, έχει βελτι... Άρα η βελτίωση, να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα. Υπάρχει ναι. μια σοβαρότητα βελτίωση. Μπορεί να μα πει ένα-δύο πράγματα που πώ το 2014 ήταν διαφορετικό με το 4 και το 24 με το 14. Σαφέστατα. Λοιπόν, το 2004, λοιπόν, που εμεί ήμασταν 4 ετών και ναι. Κάναμε την πρώτη μα μεγάλη παρουσίαση στο. Είχαμε κάνει ένα event που λέγαμε η εταιρεία έγινε 4 ετών και καλέσαμε δημοσιογράφου, φίλου, για να okay. δείξουμε ότι μεγαλώνουμε. Εντάξει, πάμε καλά. Είχαμε φτάσει στα 15 άτομα, μεγαλώναμε. Λοιπόν, το 2004, παρότι το web θεωρεί το κυρίαρχο, δηλαδή ήταν το web εκεί, αν εξαιρέσει το travel και τα βιβλία, δεν υπήρχε business στο web. Mm. Το e-commerce ήταν μικρό, μεγάλωνε, και το social a service δεν υπήρχε ούτε σαν έννοια. Mm. Ε, υπ' αυτή την έννοια, το να κάνει σοβαρέ εξαγωγέ λογισμικού, δηλαδή το να υπάρχει μια JODAQ, η JODAQ και η Επίγνωση και η ΑBSORMA, παρότι είναι άλλο κλάδο, ένα κοινό που είχαν ήταν ότι τα έσοδά του από την Ελλάδα είναι μικρότερα του 1%. Mm -hmm. Άρα είναι εταιρείε οι οποίε το προσωπικό του είναι σχεδόν. Αποκλειστικά στην Ελλάδα, όχι αποκλειστικά, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του προσωπικού του είναι στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα, δεν έχουν πελάτε. Δηλαδή, έχουν κάποιου λίγου. Δηλαδή, το ποσοστό τη Ελλάδα στον τζίρο του είναι το ποσοστό που θα έχει μια άλλη παγκόσμια εταιρεία. Mm. Η Ελλάδα, λόγω χάρη, είναι το 2% τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ελληνική οικονομία. Mm. Ή ξέρω εγώ, στην παγκόσμια οικονομία μπορεί να είναι το 0,1%. Mm -hmm. Ε, πάνω κάτω τέτοιο ποσοστό. Άρα είναι πραγματικά παγκόσμιε εταιρείε. Mm -hmm. Αυτό το 2004 δεν υπήρχε ούτε στην επιστημονική φαντασία. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να το συλλάβουμε. Διότι δεν υπήρχε τρόπο να γίνει. Δεν υπήρχε τρόπο να γίνει. Το 2004, οι άνθρωποι πήγαιναν σε εκθέσει. Mm -hmm. Δηλαδή, για να μπορέσει να κάνει μια πώληση στο εξωτερικό, έπρεπε να πα στη ΣΕΜΠΙΤ. Πήγαμε το 2007 και το 2008, δύο φορέ. ΣΕΜΠΙΤ, οι γερμανόφωνοι τη λένε Τσέμπιτ. Ήταν η πιο yeah. μεγάλη έκθεση πληροφορική στον κόσμο, στο ανώβερο. Mm. Έπρεπε να πας εκεί, να γνωριστείς να κάνεις περίπτερα, να μιλήσεις με χιλιάδες ανθρώπους εκ των οποίων το 99% θα ήταν ενόη, με τυχόν και σου κάτσει μια καλή επαφή ή να γνωρίσεις ένα περίπτερο, έναν partner για να γίνει η δουλειά. Έπρεπε να παίρνει το αεροπλάνο, να πηγαίνει εκεί. Έπρεπε να διαβάζει περιοδικά πολλέ φορέ έντυπα, διότι τα online ήταν ακόμα πολύ πίσω. Mm -hmm. Άρα το να κάνει πραγματικά διεθ, να έχει διεθνέ επιχειρήν από την Ελλάδα, όπω και από οποιαδήποτε χώρα σαν την Ελλάδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, μην το πω αδύνατο. Mm. Δηλαδή, ο τρόπος που πουλιότανε το software με τον τρόπο που πουλιόντουσαν και πουλούνται τα έπιπλα ήταν παρόμοιος. Αυτό ήταν το 2004. Και για αυτό το λόγο, μάλλον και για αυτό το λόγο, όχι μόνο, δεν υπήρχαν καλές ελληνικές εταιρείε εξαγωγικέ στο software. Βέβαια, mm. δηλαδή, κοιτώντα μετά, η Ελλάδα έχασε μια τεράστια ευκαιρία στα δεκαετία του 80. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Oh, yeah. Τεράστια ευκαιρία με τα λογιστικά προγράμματα. Γιατί ήμασταν μαζί με την SAP, μαζί ξεκινήσαμε, αλλά μείναμε εδώ. Μόλι την έστεινα να σκώ, το, 2014 το 14. Το 14, το 14, το 14, είναι, το 14 ναι. λοιπόν, το 14. Πρώτα απ' όλα, οι δικέ μα και η Absorba ήταν έτοιμη να πουληθεί. Το 2015 πουλήθηκε. Ε, η επίγνωση είχε κάνει break even και πήγαινε σφαίρα. Το 2014, λοιπόν, ήταν ψυχολογικό το πρόβλημα περισσότερο. Mm -hmm. Θυμάμαι είχαμε συναντήσει ένα πάρα πολύ καλό φάντ στο Λονδίνο, ε, που τώρα ο ιδρυτής έχει μια άλλη, ένα άλλο φάντ που λέγεται Boost Capital Partners, πάρα πολύ καλή, να τους δείτε, ε, που δούλευε σαν ένα άλλο φάντ Ήταν Ισπανός, ο Άλβαρο. Και είχαμε πάει να παρουσιάσουμε την επίγνωση ψάχνοντας φάντινγκ. <laughs> Η επίγνωση, παρεμπιπτόντως, Πήρε funding μόνο όταν δεν το χρειαζόταν. Έχουμε φάει τρελή πόρτα από το 2003 μέχρι το 2016. Α, ήταν από οποίο επίπτωση. Φυσικά. Είναι από, από τα πιο παλιά ελληνικά startups. Ε, και μα κοιτάζει, κάνουμε την παρουσίαση και αρχίζει να μα λέει: Ξέρετε, παιδιά, και εγώ Ισπανό είμαι. Τι λέει εδώ, Ισπανό είμαι, λέει. Ξέρετε τι λένε, λέει, για του νότιου. Mm. Και πώ μα το είπε στα αγγλικά, λέει With all the love in the world. Λέω τι λέει ρε παιδιά, σε venture capital έχουμε πάει. Λέει είναι πολύ δύσκολο να επενδύσουμε σε Έλληνε founders. Oh, mm. Δεν θα επενδύσουμε. Σε, το 2014. Δεν θα επενδύσουμε. Σε ήταν πολύ κακή στιγμή για την άποψη των των ήταν, μη Ελλήνων στην Ελλάδα. Ήταν, 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 ήταν πολύ ειλικρινή. Γιατί μου λέει, εγώ το για να επενδύσω σε κάτι. Σε έναν mm. Έλληνα founder, να πάω λέει στο investment committee και να πω θα επενδύσουμε σε μια εταιρεία που δεν είναι νομικό σχήμα ελληνικό, αλλά είναι Έλληνε και ζουν στην Ελλάδα, θα πρέπει να βρω κάτι που είναι τόσο exceptional, που να είμαι, λέει, να κόβω το χέρι μου ότι θα είναι η νέα Google ή το νέο Facebook ή θα πάρει βραβείο Νόμπελ. Δηλαδή, πρέπει να δω κάτι τέτοιο. Okay. Διαφορετικά θα μου πούνε, γιατί επένδυσε στην Ελλάδα. Mm που ήταν το ανάποδο στα πρώτα μου χρόνια. Και συγγνώμη, τώρα μιλάω σε παππού. Μου είχε πει κάποιο τύπο: Είχαμε πελάτη την εμπορική τράπεζα, φτιάχναμε το πόρταλ τη εμπορική τράπεζα, ω υπεργολάβη βέβαια. Και είχε πει το το διευθυντή πληροφορική, κάτι που το έμαθα μετά ότι είναι φράση: Nobody was fired because of buying IBM. Α, mm -hmm. ah, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, ακριβώ το ανάποδο ήταν ναι. με του Έλληνε founders. Δηλαδή για τον ίδιο λόγο που κανεί δεν απολύθηκε επειδή αγόρασε IBM, yeah. θα του έλεγαν μετά, επειδή όταν κάνουμε venture capital financing, οι πιο πολλέ επενδύσει θα πέσουν έξω. Mm. Άρα, όταν λοιπόν πέσει έξω η ελληνική επένδυση, θα του έλεγε κάποιο ρε παιδάκι μου: Στην Ελλάδα βρήκε τα επενδύσει. Mm. Πολύ κακό. Αυτό ήταν το 2014. Πολύ κακή ψυχολογία. Ε, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, νομίζω ότι πάρα πολλά από τα καλά ελληνικά startups, τα δικά μα σίγουρα, mm -hmm. σε μεγάλο βαθμό και ίσως σε κάποιους φίλους αυτό φανεί λίγο ακραίο, υπάρχουν χάρη στη κρίση. Εμεί mm. Εμείς πετύχαμε σίγουρα χάρη κρίση. Γίνεσαι πολύ δημιουργικός και γίνεσαι πάρα πολύ εργατικός όταν δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Mm. Όταν δηλαδή, όταν είσαι χωρίς καμία άλλη δυνατότητα, όταν είσαι με την πλάτη στο τοίχο, να το πω απλά, ξαφνικά γίνεσαι πολύ δυνατός να ξέρεις. Mm. Αυτό λοιπόν, πάρα πολλά startups γεννήθηκαν εκεί. Και μια από τι ανησυχίε μου είναι ότι τώρα που υπάρχει τέτοιο oversupply of capital, υπάρχει λοιπόν μια υπερεπάρκεια κεφαλαίου του διατεθέμενου για τα startups, κατά πόσο αυτό θα επιτρέψει σε εταιρείε να γίνουν σωστέ εταιρείε. Mm. Και δεν θα δούμε εμεί μεταχνολογημένα πράγματα που τα έχουν δει και στην Καλιφόρνια και αλλού, ότι α πούμε η υπερβολή στη χρηματοδότηση mm. και το να είναι όλα τόσο εύκολα, τι συνέπειε έχουν τελικά αυτά στο επιχείρημα, τελικά το κάνουν καλό ή κακό. Ε, Έχετε και πολύ ωραία βιβλία εδώ πέρα. Mm. Ε, ο Μάλκομ Γκλάντουλ γράφει πολύ ωραία βιβλία. Mm. Ε, και λέει το το inverted U curve, αυτή είναι η παραβολή. Είναι ποια είναι. Λοιπόν, ότι στην αρχή το κεφάλαιο είναι κλασική περίπτωση. Το να δίνει χρήματα στην αρχή βοηθάει. Mm -hmm. Mm -hmm. Ναι. Από ένα σημείο και μετά, όσα και να δώσει δεν έχει διαφορά. Και από ένα σημείο και μετά. Πέφτει η Το να δώσει ακόμα παραπάνω αρχίζει να έχει αρνητική επίδραση. Mm. Είναι σαν ε, τον λίπο Άρα το 2019. Το 2014 okay. λοιπόν, ήμασταν και εμείς μέσα στην εθνική κατάθλιψη, υπήρχε μια συλλογική κατάθλιψη, υπήρχε μια απελπισία, πάρα πολλοί άνθρωποι τα είχαν παρατήσει, ε, ήταν πολύ δύσκολο, δεν ήταν δύσκολο, ήταν αδύνατον να βρεις έμπειρους προγραμματιστές, δεν δηλαδή είχαν φύγει όλοι, mm -hmm. όλοι, η δική μου γενιά έφυγε όλοι, mm -hmm. δηλαδή οι συμφοιτητέ μου που ήταν καλοί, φύγανε όλοι. Mm. Είναι 100% εκτό αυτών που είχαν μία μόνιμη δουλειά στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί που μείνανε ήταν τελικά όσοι είχαν διοριστεί σε μία δημόσια θέση. Okay. Και πάλι φύγανε και πολλοί από αυτού. Παραιτήθηκαν πολλοί από το δημόσιο γιατί μισθού του πέσανε πάρα πολύ. Okay. Αλλά παιδιά τώρα που ήταν στην επαρχία, που είχαν οικογένεια κλπ., δεν φεύγει εύκολα. Όσοι μπορούσαν να φύγουν, έφυγαν όλοι. Okay. Και να πούμε μια μεγάλη αλήθεια, καλά κάνανε. Φυσικά okay. καλά κάνανε. Okay. Ότι χτίσανε μία καριέρα. Και τώρα έχουμε και γέφυρα στο εξωτερικό. Εγώ πιστεύω το brain drain είναι μια τεράστια ανοησία. Για mm -hmm. πες. Μια τεράστια ανοησία. Τι σημαίνει brain drain, Ότι έφυγα από την, απ την Ελλάδα και πήγα λόγω χάρη στη Γερμανία. Mm. Άμα άμα παρακολουθεί το career path, α πούμε, ενό φίλου Αμερικάνου, θα σου πει γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη. Πήγα σχολείο στη Βοστόνη, η πρώτη μου δουλειά ήταν στο Σιάτι η δεύτερη δουλειά ήταν στη Καλιφόρνια. Αποστάσει τριπλάσια από ό,τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει brain drain, Mm. Δηλαδή, γιατί είναι κακό να πάω να δουλέψω πέντε χρόνια στη Γερμανία, τρία χρόνια στη Λοναδία, Γιατί είναι κακό αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο καλό το βλέπω αυτό. Mm. Ότι πάμε σε μια μεγάλη αγορά, μια παγκόσμια αγορά και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μαύρη πέτρα πίσω του. σα-ίσα mm. είναι ambassadors, είναι γέφυρε, ε, μπορούμε να κάνουμε συνεργασίε. Μακάρι να φεύγει ο κόσμο έξω. Ένα, ένα πράγμα το οποίο μπορεί να έγινε εκεί είναι όταν φεύγει ο κόσμο, γιατί έβγε πάρα πολύ από την Ελλάδα. Mm. Οποίο... Στην ουσία το ελληνικό κράτο χάνει φορολογούμενου. Οπότε μπορεί, μπορεί αυτό να ξεκινά. Όχι, εγώ δεν το λέω. Χάνει. Ναι, όχι, αλλά μπορεί να ξεκινάει κιόλα ο όρο brain drain ε, και top to bottom. Αυτό που χάνει το ελληνικό κράτο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και επίκαιρη, είναι η πολύ μεγάλη επένδυση που είχε κάνει στην εκπαίδευση ενό ανθρώπου. Ε, που είναι εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ ένα άτομο. Mm. Και αυτό το άτομο μετά υποτίθεται σε μερικά λειτουργήματα, όχι επαγγέλματα. Δηλαδή <σομίδε> το right, brain drain είναι πρόβλημα στου γιατρού. Εντάξει. Αλλά εκεί ο Biden που δεν τον συμπαθώ ιδιαίτερα, ο Αμερικάνος πρόεδρο, και πει μια γνωστή ατάκα pay them more. Says, okay, the more. Γιατί λέει, Καλά, γιατί φεύγουν. Ωραία. Περιμένουμε, α πούμε, να μείνει ο Έλληνα γιατρό με 1000 ευρώ το μήνα, με 1500 ευρώ το μήνα. Γιατί να μείνει. Να δώσουμε καλού μισθού στου γιατρού και θα μείνουμε στην Ελλάδα με τα χαρά. Άρα στα λειτουργήματα, στο λειτουργήμα βλέπω το πρόβλημα. Βλέπω το πρόβλημα σε γιατρού, βλέπω το πρόβλημα σε δασκάλου. Αυτό είναι πρόβλημα που φεύγουν. Στα επαγγέλματα τη αγορά, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω καθόλου πρόβλημα. Το βλέπω ευκαιρία. Mm. Φεύγουν οι άνθρωποι, επιμορφώνονται, πολλοί γερνάνε. Και είναι μια χαρά. Και μακάρι να έρχονται και περισσοτεροι ξενοι στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να είναι αρνητικό το ισοζύγιο. Mm. Αλλά δυστυχώ ακόμα και τώρα δεν είμαστε. Εγώ νομίζω η κοινωνία μα ε, δεν είναι έτοιμη γι' αυτό. Είναι και τη μόδα τώρα που βγήκε αυτή η tech visa, δεν ξέρω αν την έχετε παρακολουθήσει μετά, ναι, η, ναι. η οποία φτιάχτηκε για να μην έρθει κόσμο. Γιατί το λέει. Το λέει κιόλα. Ανακοίνωσε. Λέει μην ανησυχείτε το πολύ να έρθουν 2.000 άτομα. <laughs> το λέει. <laughs> γιατί, γιατί φοβούνται, λέει, ότι θα γίνει κατάχρηση και καλά ότι εσύ είσαι ρε παιδί μου κάποιο που θέλει να πάρει ευρωπαϊκή βίζα. Οπότε okay. θα έρθει για στην Ελλάδα και μετά θα πα και εγώ στη Γερμανία. Λε και δεν έγινε αυτό με την Golden Visa, για παράδειγμα. Ναι. Λέει, νομίζω έχει ένα κανόνα, δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά λέει ότι πρέπει αυτόν που έχει tech visa, που ναι, βέβαια δεν είναι, τρίτη χώρα, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάποιο. Ναι, ναι. πρέπει να τον πληρώσει 50% παραπάνω από ό,τι θα πλήρωνε έναν αντίστοιχο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο κανονισμό. Δηλαδή, αν δίνει 2.000 ευρώ σε έναν Έλληνα εργαζόμενο, πρέπει για την ίδια θέση ακριβώ, ίδια κριτήρια, ίδια εταιρεία να δώσει τρία. Γιατί? Για να μην έρθουν. Α, αυτό περίμενε. Είναι <σχελίδε> <η> διαφορετικό <σχελίδε> από το. Α, είναι <σχελίδε> ομάδε. Ναι ναι, <σχελίδε> ναι, 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 είναι ακόμα πιο γραφικό. Λέει πρέπει να βγάζει και εγώ 7-8 το μήνα για να. Ναι, ναι, ναι. Εκτό Ελλάδα. Εκτό Ελλάδα, ναι. Αν δεν σου λέει ότι εσύ είσαι ρε παιδί μου, η στελεχάρα κάπου και λε απλά θα πάω να κάνω διακοποδουλειά στη σαν Σαντορίνη. Φέα, κάποιοι το κάνουν. Αλλά. Ναι, αυτό να σου πω το βρίσκω πιο τίμιο. Σου λέει εγώ θέλω του ανθρώπου οι οποίοι δεν πολύ δουλεύουν στην πραγματικότητα. Θέλουν να λένε ότι δουλεύουν. και να είναι διακοπέ στην Ελλάδα. Να βγάζουν λεφτά και να διακοπέ. Ωραίο, εκεί είμαι μαζί σου. Στην πραγματικότητα, tech visa σημαίνει ότι εγώ είμαι comfortable να γεμίσω Ινδού προγραμματιστέ. Mm -hmm. αυτό, αυτό σημαίνει. Ότι εγώ όχι μόνο είμαι comfortable, του θέλω, το επιθυμώ. Θέλω να έρθουν στην Ελλάδα 10.000 Ινδοί προγραμματιστέ. Θέλω να έρθουν Αλγερινοί προγραμματιστέ. Αυτοί θα έρθουν, παιδιά, δεν θα έρθουν Σουηδοί. Θα έρθουν και λίγοι Σουηδοί, αλλά η Σουηδοί είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτοί θα έρθουν. Yeah. αλλά υπάρχει η ελληνική κοινωνία και λέει πω θα χαλάσει το ελληνικό DNA τι θα γίνει, δεν mm. θα γίνει η να Αθήνδη οπότε στην πραγματικότητα θα... εμείς yeah. θέλουμε, <laughs> να... θέλουμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση να λέμε είμαστε investment friendly έρχονται mm. και άμα δείτε το επίσημο δελτίο τύπου λέει Αναμένεται να είναι λίγοι μη φοβάστε <laughs> okay. Okay. Oh, yeah. δεν, το... δεν είχα μπει τόσο είναι εκπληκτικό είναι εκπληκτικό yeah. εγώ βλέπω um... Κάποιε φορέ παρακολουθώ τι ε, startup, τα social media mm -hmm. και βλέπω ότι χρησιμοποιείται ένα hashtag που λέει Working Greece. Mm -hmm. Τι είναι αυτό και πόσο σχετίζεται με την Tech Visa. Λοιπόν, καταρχήν η Tech Visa ήρθε μετά. Εμεί ναι. λοιπόν την πατήσαμε με την <laughs> με την Working Greece, γιατί είχαμε αυτό το πρόβλημα. Δέξει. Είχαμε πρόβλημα πραγματικά Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν ξέρω αν θέλετε να ανοίξουμε. Πάμε. Γιατί, δεν βρίσκουμε, γιατί υπάρχει υποτιθέμενο shortage, talent shortage στην Ελλάδα. Ωραία. Εντάξει. Πράγματι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Οι εταιρείε δεν βρίσκουν εύκολα προγραμματιστέ. Ναι. Αυτή είναι μια ελλειπή πρόταση. Η ολοκληρωμένη πρόταση είναι οι εταιρείε δεν βρίσκουν. Έμπειρου, καλού και ετοιμοπόλεμου προγραμματιστέ στην τιμή που θα ήθελαν. Okay. Αυτό και δεν το, βρίσκω. Το τελευταίο κομμάτι λέγω είναι και το πιο σημαντικό. Όχι αλλά, όχι, αλλά και το πρώτο είναι πολύ σημαντικό, γιατί η τιμή να πει είναι θέμα προσφορά και ζήτηση. Αλλά, ένα, αν εξαιρέσουμε. Ξέρεις, είμα... Οι προγραμματιστέ είναι περίεργα στα αγγλικά. Ακούγεται ωραίο το. Είναι περίεργα animal, ζώα. Είμαστε όντα, όντα, μάλλον. Είναι περίεργα όντα. Υπάρχει ένα 5%. 10% το ξέρετε κι εσεί πολύ καλά. Οι οποίοι mm. δεν χρειάζεται mm. καν να πάρουν πτυχίο, δεν χρειάζεται να σπουδά. Είναι, ρε παιδί μου, οι πολύ δυνατοί τύποι. Αυτό mm. ο πολύ δυνατό είναι ετοιμοπόλεμο. Και να μην έχει καθόλου εμπειρία, θα κάτσει μόνο σου και δύο εβδομάδε θα ξέρει τα πάντα. Εντάξει. Ε, δεν είναι μόνο αυτή στην αγορά. Υπάρχει και μια μεγάλη μάζα ανθρώπων που είναι μεθοδικοί, σοβαροί επαγγελματίε. Αυτοί κατά κανόνα σπουδάζουν κάτι. Εντάξει. Τελειώνουν το πανεπιστήμιο ενδεχομένω και θέλουν να βρουν την πρώτη δουλειά. Αυτή δεν είναι έτοιμα πόλη. Okay. Αυτοί πρέπει να εκπαιδευτούν τρει ω έξι μήνες. Mm -hmm. Στο εξωτερικό αυτοί εκπαιδεύονται σε μεγάλε mm -hmm. Στην Ελλάδα υπήρχε μόνο μία εταιρεία που το έκανε αυτό και ήταν φυτόριο και πρέπει να του κάνουμε ένα άγαλμα, να πληρώνουμε ένα, ένα τέλο. Πώ λέγανε οι μπασκετμπολίστε παλιά, να πληρώνουμε γκαλώσιμο. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι το είχε πει ο Ιωαννίδη, δεν θυμάμαι το είχε πει. Εμεί τώρα να πληρώνουμε mm -hmm. Στην Ελλάδα η Ακαδημία είναι η νοκια mm -hmm. Η οποία είχε νομίζω κάποτε 2.000 άτομα, τώρα έχει 1.000 τόσα όπου παίρνει junior ανθρώπου και του εκπαιδεύει. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά στην επίγνωση έχουν νομίζω 6-7 από την Nokia. Mm. Αυτό όμω η Nokia το κάνει. Γιατί είναι η Nokia που νομίζω ήταν η Zimmer. Παλιότερα πλέον προτιμάμε το Nokia σαν brand. Μα χάρη και <laughs> <laughs> αυτό. Ναι. <laughs> οπότε γιατί μια μεγάλη εταιρεία που έχει χιλιάδε ανθρώπου σε όλο τον κόσμο έχει το budget, οπότε να προσλάβει τώρα το Δημήτρη, το πάρει και τον Αντώνη. Και να ξέρω ότι τρει μήνε δεν θα κάνουν τίποτα, θα μαθαίνουν. Ε? Είναι rounding error. Μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Μια εταιρεία 10 ατόμων δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Mm. Μια εταιρεία 10 ατόμων δεν μπορεί να προσλάβει έναν άνθρωπο και 6 μήνε να κάνει τίποτα. Mm. δεν δε, Το ξέρετε πολύ καλά. Δεν θα βγουν yeah. τα νούμερα. Γι' αυτό έχουμε shortage. Έχουμε perceived shortage ακριβώ γιατί δεν έχουμε scale-ups. Αν είχαμε μεγάλε εταιρείε, software δηλαδή, σοβαρέ τώρα, δεν δε μιλάω box movers ή integrators ή δημόσια έργα κλπ. Ενώ εταιρείε που κάνουν software, πραγματικό software με μια διαδικασία σωστή. Αν είχαμε λοιπόν 10 Nokia. Δεν θα υπήρχε κανένα σόρτα στην Ελλάδα. Ο αριθμό των πτυχιούχων και ο αριθμό των ανθρώπων που έχουν μια εκπαιδευτική σχέση με το λογισμικό mm. υπερπαρκεί. Αυτό που δεν έχουν είναι τη δυνατότητα στην Ελλάδα να αποκτήσουν μια επαγγελματική εμπειρία τη προκοπή. Και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι στου υπερταλαντούχους οι οποίοι θα το κάνουν μόνοι του και, και άλλου. Ναι. Αναφέρομαι στον average, στον μέσο άνθρωπο. Πού είναι και τελικά είναι το, το backbone μια εταιρεία, Δεν μπορεί να στηρίζεσαι ότι θα βρω 5 star. Ωραία, δεν γίνεται, α το ναι. Ε, τίποτα. Για πώ όμω κάνει αυτά τα scale-ups, Δηλαδή, δεν ξέρω αν θε να πάμε την, την κουβέντα προ εκεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι. Όπου ή... θέλετε να την πάμε. Τα scale-ups, λοιπόν, η Ελλάδα είναι εχθρική σε scale-ups. Mm -hmm. Που ακόμα και τώρα που έχουν πέσει τόσα πολλά λεφτά. Έχουν πέσει πολλά λεφτά. Βέβαια, ε, ε, το πόσα πολλά πάλι να το συζητήσουμε, αλλά εντάξει. Όχι όσα θα έπρεπε. Πολλά άλλο σε θα έπρεπε. Άρα είμαστε ακόμα στην αρχή τη καμπίνα. Βεβαίω, ναι, ναι. Ε, και δεν έχουν πέσει πολλά ιδιωτικά λεφτά. Έχουν πέσει πάρα πολλά δημόσια λεφτά. Και η εμπειρία λέει ότι όσο και είναι περίεργο, ένα ευρώ από το δημόσιο και ένα ευρώ από το ιδιωτικό τομέα δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό Μπράβο. Παλιά δεν το πίστευα με τίποτα. Παλιά, εγώ θα έσχιζα τα ρούχα μου, θα έλεγα λε βλακίε, ένα ευρώ είναι ένα ευρώ. Ε, δεν είναι το ίδιο. Διότι δηλαδή, το ευρώ που σου δίνει αυτό που ενδιαφέρεται τι θα γίνει με το ευρώ που δίνει, έχει άλλη αξία με αυτό που το, το δίνει από μια επιτροπή. Έχει κάνει ένα άρθρο που σχολίαζε για τα ευρωπαϊκά χρήματα. Ναι, ναι. Οπότε θα πάμε και εκεί. Και αλλά... Θα καταργηθούν οι επιδοτήσει. Ναι. Ωραία, θα πάμε και εκεί. Έχω, έχω, έχω κάνει σκέι, πάνω, πάνω από 40. Πάνω. Λοιπόν, ε, τα scale-ups. Στην Ελλάδα έχουμε λίγα scale-ups. Mm -hmm. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ποια είναι scale-ups στην Ελλάδα, κάνουμε, μπορεί να έχετε δει μια πρωτοβουλία πριν το 19 ξεκινήσαμε, scale-up Greece, να παρουσιάζουμε ελληνικά scale-ups. Ε, τελικά, νομίζω είναι λιγότερο από τα δάχτυλα των δύο χεριών. Τα scale-ups, τα πραγματικά. Υπάρχουν εταιρείε που πάνε να γίνουν scale-up. Mm -hmm. Παρουσιάζουμε ω scale-up εταιρείε που είναι πολύ μικρότερε από scale -up. Ας το scale-up. Α πούμε το YONDEC mm -hmm. είναι τώρα στα 100 άτομα. Τώρα αρχίζει να είναι scale-up. Mm. Και από την εμπειρία τη επίγνωση που τώρα έχει περάσει στα 200, μπορώ να σα πω ότι η πολυπλοκότητα, δηλαδή η επίγνωση είναι scale-up. Δηλαδή πέρα από κάθε αφοβολία. το YONDEC τώρα γίνεται. Τέτοιε εταιρείε στην Ελλάδα ίσω είναι στο δάχτυλα του ενό καιριού, άντε των δύο, αν βάλουμε και τι πιο παραδοσιακέ. Τώρα, γιατί δεν έχουμε scale-up στην Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχει να κάνει με τον τύπο τη επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα. Δεν είναι βρέζο δεδομένη. Και η κυρίαρχη αντίληψη, ο άνθρωπο μιλάει, οι άνθρωποι μιλούν για επιχειρηματικότητα και έχουν στο μυαλό του ένα εντελώ άλλο μοντέλο. Έχουν δημόσια έργα, διαφθορά, κονέ. Αυτό καταλαβαίνει ο κόσμο. Η κοινωνία, αυτό ε. καταλαβαίνει ακόμα επιχειρηματικότητα. Είναι λίγο τραγικό το ότι όταν λε σε κάποιον αυτό έχει μια επιχείρηση, το πρώτο που σκέφτεται είναι. Α, παίρνει έργα από το δημόσιο. Δηλαδή, τι ξέρω, μάλλον φαίνεται ναι, στενάχωρο. Είναι, είναι πάρα πολύ στενάχωρο, αλλά δεν πρέπει να δεχτούμε ότι ήταν μια πραγματικότητα των τελευταίων τριών τεσσάρων δεκαετιών. Οπότε δεν το λένε από κακία, το λένε γιατί, ναι. γιατί, γιατί, αυτή είναι η συλλογική εμπειρία. Είναι το στερεότυπο. Ε, <coughs> όταν δεν, ξέρεις, οι αυτόματες συμπεριφορές μας, οι αυτόματες, αυτές που δεν σκεφτόμαστε πολύ, ε, αποκαλύπτουν πάρα πολλές αλήθειες. Ε, Δώσαμε managerial θέσει σε ανθρώπου οι οποίοι ήταν προγραμματιστέ. Δεν είχαν εκπαιδευτεί ποτέ σε management, δεν είχαν σκεφτεί ότι θα κάνουν management. Τι still management νομίζεις έχουν μετά αυτοί οι άνθρωποι, yeah. Οι 9 στου 10 έχουν το command and control του εργοστασίου. Ναι. Yeah. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το στερεότυπο που έχουν. Mm -hmm. Όταν βρισκόμαστε υποποίηση, βγαίνουν οι αυτόματε συμπεριφορέ μα. Άρα, τι αντιλαμβάνεται η κοινωνία ω management. Ότι υπάρχει το αφεντικό που θα μου πει τι θα κάνω. Με το Αυτό. πάνω. Δεν το κάνει επίτηδε. Αυτό είναι built-in γνώση που είναι μέσα του, υποσυνείδητη. Και βγαίνει στην επιφάνεια όταν. Εγώ θυμάμαι. Όταν είχαμε ξεκινήσει την πρώτη μα startup, τη Σόρσλερ, τότε ήμασταν ακόμα στα χρόνια σαν φοιτητέ, γιατί θεωρητικά και τώρα είμαστε, ε, που κυκλοφορούσαμε στη σχολή. Mm -hmm. Εγώ λοιπόν. Όχι απλά ντρεπόμουν να πω ότι είμαι επιχειρηματία. Δεν το έλεγα, δηλαδή πάντα είχα κάτι άλλο να πω. Δηλαδή ναι. έλεγα έχουμε μια startup πέντε συμφιδητές. Ναι, ένα uh, project. Ναι. Μου την έδινε ναι. μέσα. Όσοι προγραμματιστές ξέρετε τι είναι το, το overload. Το ξέρετε mm. πιο καλά από μένα. Mm. Ναι. Είναι overload το όρο με άλλη έννοια. Και ένα πολύ μεγάλο ε, πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα ε, τα έλεγε και ένα άνθρωπο, μα τη σεμινάρια, μας άφησε πρόσφατα, είναι η στρέβλωση των λέξεων. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, mm. διότι οι λέξει έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ και για τόσο πολλά χρόνια με ψεύτικο περιεχόμενο, mm. δηλαδή, άμα για 40 χρόνια κάποιο είναι κλέφτη και τον λέω επιχειρηματία, αντί να τον κλέφτη, είναι λογικό μετά όταν ακούω επιχειρηματία να θυμώνω. Είναι τόσο απλό. Έχει γίνει. Μια κακή, μια στρέβλωση τη έννοια των λέξεων. Οπότε πρέπει να ξαναδούμε τι λέξει από την αρχή. Τι σημαίνει επιχείρηση, γιατί είναι κακό να έχει κάποιο επιχείρηση. Τον κάνει κερδοσκόπο, mm. εσκροκέρδια μάλλον, έχει εσκροκέρδια. Η κερδοσκοπία είναι μια διφορούμενη έννοια. Καλό είναι να σκοπεύει το κέρδο, σε τι πλαίσια, με τι όρου, με τι αρχέ. Από μόνο του δεν είναι. Ναι, όχι. Θετικό, θετικό είναι. Αλλά... Η κερδοσκοπία, ναι, άλλος, ναι, να μην είναι εσκροκέρδια. Ναι. Να μην έχει εκμετάλλευση. Ναι πρέπει, α πούμε, κάθε επιχείρηση να έχει εκμετάλλευση. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση εκμετάλλευση. Mm. Οπότε είναι σημαντικό να ξαναδούμε τι έννοιε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά mm. ο, και στο πανεπιστήμιο που είπε κλπ. να βλέπουμε τι έννοιε. Και άμα, άμα, κοιτάξουμε πίσω και δούμε πραγματικά τι αληθινέ έννοιε. Με κάποιον άνθρωπο μπορεί να μα φωνάζει και να, 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 να τοποθετείται απέναντί μα, τελικά μπορεί να βρωθούμε μαζί, να συμφωνήσουμε. Mm. Γιατί τη μεσηχροκέρδη Τη κλοπή χωρί όριο δεν τη θέλει κανένα. Mm. Εγώ πιστεύω, ο, ο startup χώρο είναι πολύ υγιής χώρο. Mm. Είναι δημιουργική επιχειρηματικότητα, είναι πολύ προοδευτικό χώρο, μια άλλη λέξη πάρα πολύ περίεργη. Mm. Είναι πάρα πολύ προοδευτικός χώρο ο χώρο των αφιών επιχειρήσεων. Και νομίζω ότι. Ε, το να επαναφέρουμε έτσι την έννοια των λέξεων σε ένα σωστό επίπεδο θα βοηθήσει να επικοινωνήσουμε καλύτερα γιατί δεν μπορούμε Είναι να Είναι χρέο, ας πούμε Είναι καλύτερο. ένα χρέο. ναι ένα χρέος. Σε επόμενη γενιά Ναι, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλη σύγχυση Πολύ μεγάλη σύγχυση Πρέπει οι startups να παίρνουν ευρωπαϊκέ επιδοτήσει. Ποτέ Ποτέ, ποτέ. Ο καμένο, τι λέει, στο χειλό, φυσάει και το γιαούρτι. Ναι. Είναι ποτέ. Είναι, είναι, το πρόβλημα είναι by design. Πρέπει σε 30-40 δευτερόλεπτα να το μετρήσουμε. Ναι. <laughs> να εξηγήσουμε πώ είναι οι ευρωπαϊκέ επιδοτήσει. Λοιπόν, λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το καταλάβουμε. Εμεί δεν έχουμε πάρει ποτέ. Δεν έχουμε <laughs> Είστε πολύ τυχεροί. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουμε ευρωεκλογέ. Ναι. Θα βγει η καινούργια επιτροπή και θα κάνει ένα πρόγραμμα πλαίσιο. Το πρόγραμμα πλαίσιο, ένα framework που είναι βασικά οι στρατηγικέ προτεραιότητε. Είναι πολύ ωραίο. Ακούγεται ωραίο. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το κράτο το ελληνικό, α πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιε στρατηγικέ προτεραιότητε για την επόμενη εξαιτία. Είναι κακό. Καλά είναι κακό. Πολύ καλό ακούγεται. Mm. Και λέω ότι εγώ, α θέλω να. σίγουρα θα το πούνε. Θέλω να ενισχύσω το AI. Mm. Ωραία, πώ ενισχύω το AI. Λοιπόν, το θέλουμε. Θα το πούμε. Θα πάρω τον Πάρη και τον Αντώνη, που είναι και αγαμώ τα παιδιά. Είναι ειδικοί. Πολύ καλοί και είναι 2024. Mm. Θα πω, φτιάξαμε ένα report τι πρέπει να ενισχυθεί στο AI. Αυτή θα κάτσετε τα θα κάτω παιδιά και θα κάνετε, θα δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Θα πείτε mm. είναι σοβαρό σκοπός, είναι mm. για την κοινωνία, είναι για μας, για τα παιδιά μας. Θα το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και τον Μάιο του 2024 θα γράψει ένα report πέντε σελίδων ότι εγώ πιστεύω ότι για να γίνει η Ευρώπη πρωτοαθλήτρια στο AI πρέπει να κάνει αυτά τα πέντε πράγματα. Ε, αυτό το report που έγραψε εσύ το 2024 θα χρηματοδοτεί έργα το 2030. Πόσο πιθανό βλέπει να έχει πέσει μέσα, Είναι 100% ότι δεν θα έχω πέσει μέσα. Αυτό έχει γίνει 100 φορέ. Οπότε, μετά τα προγράμματα. Χρημα... Α, με από αυτό το report που θα γράψουν οι ειδικοί, θα βγουν τα προγράμματα πλαίσια που θα λένε θα κάνουμε περίπου τέτοια πράγματα και θα μοιράσουμε budget στι χώρε ή και κεντρικά στην Ευρώπη για περίπου αυτά. Και μετά για κάθε bullet point που θα έχει γράψει εσύ, θα έρθει ένα άλλο consultant και θα γράψει μια πρόσκληση. Παιδιά, θα χρηματοδοτήσω έργα. Αυτό το πράγμα. Και μετά έρχεται η κακομοίρα η πραγματικότητα με τύπο διαφορετικά mm. και βλέπει ότι εμεί υποβάλλουμε προτάσει, οι οποίε μετά αξιολογούνται με βάση τη σύμβαση που κάνουμε, για κάτι που είναι ξεπερασμένο εδώ και 6-7 χρόνια. Mm. Είναι τόσο πίσω δηλαδή. Τόσο πίσω, ναι. Γιατί είναι η εξαιτία. Προφανώ, άμα όταν το συζητά αυτό μαζί του, λένε ναι, τα κάνουμε revisit. Δεν τα κάνουν. Δεν, δεν υπάρχουν δυνατότητε δηλαδή, Είναι λάθο το πλαισιο mm -hmm. γιατί πάει να. Δεν έχουν καταλάβει. Μάλλον το έχουν καταλάβει, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Να δουν πόσο γρήγορα εξελίσσεται, πόσο γρήγορα εξελίσσεται mm. η πραγματικότητα. Mm. δηλαδή, το να πει, α ότι σήμερα θέλω να κάνω quantum computing, α πούμε, κβαντική πληροφορική. Πολύ καλό. Πρακτικά τι σημαίνει, μπορεί σε δύο χρόνια να γίνει ένα breakthrough και ό,τι report έχουν γράψει αυτοί οι γαμάτι τύποι που κάνανε πραγματικά κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή, όταν εγώ δω το report που θα γράψει εσύ σήμερα, θα πω φίλε αυτή εδώ η τύποι είναι wow. Α, το πιστεύω ότι θα είναι. Απλά σε έξι χρόνια, ρε παιδιά, η πραγματικότητα θα είναι διαφορετική. Mm. Εκεί είναι η ρίζα όλου του κακού. Ουδή εικον κακό είναι το πλαίσιο λάθο. Γιατί πάω να, να χρηματοδοτήσω. Τομή προτεραιότητα και μετά, όταν παίρνει τα χρήματα από το έργο, θα έρθει ένα κακόμοιρο αξιολογητή, ο οποίο θα σου λέει: Ναι, ξέρω ότι η πραγματικότητα σήμερα είναι αυτή, αλλά εδώ, παιδιά, έχουμε ένα funding agreement που λέει ότι πρέπει να κάνετε ΑΒΓ. Οπότε, στο ερευνητικό κομμάτι δεν δουλεύει. Στο επενδυτικό κομμάτι, επίση, δεν μπορεί να βάζει τον επιχειρηματία αντί να ψάχνει πελάτε να ψάχνει τιμολόγια. Αυτό κάνει. Mm. <laughs> Αυτό, περί αυτού πρόκειται Άρα όλα αυτά τα δεκάδες δισεκατομμύρια Ο Ράιζον ήταν 80 δις Δηλαδή το νούμερο ήταν, νομίζω το ξε... 80 ήταν αρχικά, μπορεί να πήγε 100 μετά Ποια τα λεφτά είναι, είναι αδιανόητα τα λεφτά Είναι, είναι αδιανόητα Τα οποία πάνε και απλά ένας ε, καλός φίλος από το Λουξεμβούργο, Το παρουσίασε ως όγκο στην ιατρική Mm. Είναι ένας, αυτό το universe που υπάρχει Είναι ένας καλοήθης όγκος Είναι μεγάλος, δεν πεθάνουμε από αυτό Εντάξει mm. αν μεγαλώσει πολύ μπορεί και να πεθάνουμε. Είναι πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν Κάνουν πράγματα, κάνουν reports Και τελικά δεν βγαίνει από αυτό τίποτα Τίποτα Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα λέει για το GSM Το GSM είναι, mm, είναι ναι, 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 Αυτό ναι. λένε, τι κάνατε Έχουν περάσει 30 χρόνια Το GSM είναι αποτέλεσμα ευρωπαϊκού έργου, ήταν ένα breakthrough Αυτό λένε ακόμα Okay. Δεν είχε βγει κάτι άλλο. Ξέρει να έχει βγει κάτι από Horizon. Που να το ξέρουμε. Εγώ oh, δεν ξέρω. Ξέρω κάποιε εταιρείε οι οποίε έχουν μακαρέψει ένα Horizon. Α, είπε τη μεγάλη λέξη. Εγώ να σου πω ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έχω να κάνω τέτοια έργα από το 2014. Αλλά από το 2000 το 2014 προσωπικά α πούμε ένα project manager ή τέλο πάντων key member σε καμιά δεκαριά ευρωπαϊκά και 35 ευρωπαϊκά ελληνικά. Άρα νομίζω το ξέρω καλά το θεμα mm -hmm. Το state of the practice είναι ότι στα έργα αυτά θα βάλω κάτι που έχω κάνει ήδη. Ναι. Κανεί δεν θα κάνει τίποτα καινούργιο για το έργο. Είναι α πούμε ένα ερευνητικό εργαστήριο. Κάναμε εμεί τότε τα, με ένα, το InRIA, που είναι πολύ σοβαρό ερευνητικό κέντρο στη Γαλλία, το InRIA, που κάναμε τα χορεόγραφε, που ήταν ένα, μια μορφή distributed web service. Δηλαδή αντί να έχει το κεντρικό ρε, παιδί μου, τα web services κάπου κεντρικά, να ήταν όλο distributed, α πούμε. Mm -hmm. Και distributed web service composition, νομίζω, κάπως έτσι το λέγανε. Να μην υπάρχει κάπου κεντρικά, α πούμε, ένα orchestration. Να ξέραν mm. όλοι, και αυτό λέει χορεόγραφη, ότι κάνανε ένα πρωτόκολλο. Mm. Αυτή τη δουλειά του, αυτή τη κάνανε, ήταν το ρυθμιστικό του αντικείμενο. Το και τη βάλανε σε πέντε έργα. Του βάλανε πέντε διαφορετικά. Και εμεί μέσα σε εταιρείε και ελληνικά πανεπιστήμια και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Και πάντα εκεί υπάρχει, ρε παιδί μου, έχει αναπτυχθεί μία. Ξέρεις, υπάρχει ο ένα που έχει το project και καλεί και πέντε φίλου. Χρηματοδοτούνται όλοι. Ο, α... ο άλλο θα τον ξανακαλέσει. Και σου λέω, είναι ένα καλοήθη όγκο. Δουλεύουν όλοι, δουλεύουν. Αλλά είναι zero sum game. Παίρνουν και μετά, άμα με του πει να σταματήσουμε, θα σου πούνε, μα δουλεύουν, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη ίσω 200.000 άνθρωποι με αυτό. Και, και τι κάνουν, δουλεύουν. Mm. Τι, λέει, τι λέει ο Έρη Κρή για το waste, Οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα δεν έχει παραγωγικό αποτέλεσμα. Αυτό λέει το Instagram startup μέσα. Mm. Τι είναι το waste. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία δεν φέρνει κάποιο παραγωγικό αποτέλεσμα. Όλα τα ευρωπαϊκά έργα είναι ένα τεράστιο waste. Οι άνθρωποι τρέχουν, κυνηγάνε την ουρά του. Βγάζουν reports, αληθινό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα αν μας ακούσει κάποιο, μπορεί να βρει δύο-τρία αντιπαραδείγματα. Ωραία. αυτό ισχύει στο 95% ή στο 90%. Ενώ είναι πολύ, εγώ θεωρώ, ότι αξίζει να επενδύσει κατευθείαν τα λεφτά αυτά πηγαίνοντας πηγαίνουν στην παιδεία πάρα πολύ, να πηγαίνουν σε φοροαπαλλαγέ, να πηγαίνοντας στο σύστημα υγεία. Ένα ταλαντούχο προγραμματιστή. Γιατί φεύγουν, α πούμε, οι ταλαντούχοι Κινέζοι από την Κίνα και πάνε στην Αμερική. Φεύγουν γιατί θέλουν δημοκρατία και <laughs> θέλουν ένα σύστημα παιδεία και υγεία που να δουλεύει. Τι θέλει ο άνθρωπο τελικά. Δηλαδή, για να έχει πραγματική ανάπτυξη, θε τα basics. Να μην συγκρούνται τα τρένα, α πούμε, είναι μια καλή ιδέα. Να πηγαίνει στο νοσοκομείο και να μην μένει 8 ώρε τα επίγοντα, είναι μια καλή ιδέα. Και με αυτά τα 80 δισεκατομμύρια, μόνο από ένα framework program, θα μπορούσαν να γίνουν αυτά. Και μετά χαμήλωσε του φόρου. Δεν μπορεί να μικρολογία 50 50-60 τελικά αυτό θα, δου, θα, βοηθήσει την επιχείρηση. Όσον αφορά, επειδή θα πει κάποιο ότι όλα αυτά καλά είναι και τα δέχονται όλοι, αλλά για να ξεκινήσει, θε και μία χρηματοδότηση. Το καλύτερο εργαλείο που έχω δει και έχω δει πολλέ χώρε του κόσμου είναι τα soft loans με mentoring. Το κάνανε στο Καναδά πολύ επιτυχημένο. Soft, loan. soft loans. Soft loans. Έτσι λέγατε μια εταιρεία, παιδιά, εντάξει. Mm. Θα Τα ζούσε χιλιάρικα. Δάνειο. Mm -hmm. Δάνειο. Στο κράτος. το κράτο. Το κράτο. Εγγυημένα από αυτά τα 80 δι πάντων που είχε το Horizon, θα μπορούσε να δίνει soft loans. Έ, θα κάνετε μια. Θα πηγαίνετε, θα σα δουν κάποιοι άνθρωποι. Μια επενδυτική επιτροπή. Ναι, ναι. Αλλά με πολύ lean διαδικασίε. Και θα είχε και έναν μέντορα, θα σου έδινε λοιπόν το soft loan, θα σου έδινε 200 κιλάρικα, 150 κιλάρικα για να ξεκινήσει. Mm. Θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ καλά, δύο-τρία άτομα. Και θα σου έδινε, α πούμε, και το Δημήτρη, ο οποίο θα ήταν ένα άνθρωπο, ό,τι πρόβλημα έχει θα του μιλά. Άρα, ένα συνδυασμό soft loan και mentoring είναι το πιο αποδοτικό και να γίνουν νέα πράγματα. Mm. Και η έρευνα. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν, θα το έχετε δει και εσεί στα πανεπιστήμια, και δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά στην Ελλάδα το πρόβλημα. Γενικά, όλα τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα, τα περισσότερα υπάρχουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Απλά εδώ φτάνουν σε μια ακραία εκδοχή, α Το πρόβλημα που έχουν όλα τα ελληνικά εργαστήρια, όλοι οι σοβαροί καθηγητέ, είναι ότι η βασική έρευνα δεν χρηματοδοτείται. Mm. Δηλαδή, ο καθηγητή θέλει να κάνει την έρευνά του. Οπότε, τι κάνει, τη σε εφαρμοσμένη έρευνα. Αυτό κάνει. Δηλαδή, είμαι εγώ καθηγητή που θα κάνω αλγορίθμου, α εντάξει. Mm. Και θα ψάξω να βρω τώρα ό,τι κόλ υπάρχει για AI, για να το μασκαρέψουμε λίγο, να πάρω και τον Δημήτρη με την εταιρεία του, για το κόλ μου λέει ότι παίρνει πιο πολλέ μονάδε αξιολόγηση, άμα oh, okay. έχει εταιρεία. Αντί να πει ρε παιδί μου, κάποιο, παιδιά, εμεί για την έρευνα θα δώσουμε τόσα λεφτά. Και τι περιμένουμε από αυτά πίσω, τίποτα δεν περιμένουμε. Περιμένουμε να αναπτυχθεί η έρευνα στην Ελλάδα. Και να σπουδάσει ο Πάρη με τον Αντώνιο και τον Δημήτρη, και να βγουν μετά και να κάνουν καλέ εταιρείε. Αυτό περιμένουμε να φέρουμε, από την βασική έρευνα. Mm. Ενώ υπάρχει μια τεράστια έμφαση, υποτίθεται, στην εφαρμοσμένη έρευνα για να βγάλουμε εταιρείε. Καμία εταιρεία δεν έχει βγει από εκεί. Mm. Και είναι εντελώς υποχρηματοδοτούμενη η, η βασική έρευνα. Μα νομίζω στην Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρε που δεν. Ε, δεν μπορεί να μην διδάσκει και έχει συγκεκριμένε ώρε. Δηλαδή, νο... Ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Ναι. Αλλά γενικά δεν υπάρχει budget. Δηλαδή, άμα ρωτήσει ένα καθηγητή, τι budget έχει από το Υπουργείο. ξέρω, ποιο Υπουργείο είναι. Παιδεία. Ναι, για να δώσει για έρευνα, τα budget είναι αστεία. Θα του πούνε αν να μπούμε σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, να μπούμε σε ένα πρόγραμμα τη ΓΕΓΕΚ. Ήταν η ΓΕΓΕΚ παλιά, τώρα τη λέμε ΓΕΚ. Mm. Να μπει στο Horizon. Όλα αυτά τα περισσότερα είναι για εφαρμοσμένη έρευνα. Και υπάρχει αυτό το μακάραμα που λε. Ότι αυτό που θέλω να κάνω εγώ σαν καθηγητή, θα πρέπει να το περάσω κάπω και γενικά ο ένα κοροδεύει τον άλλον. Αυτό γίνεται. Mm. Και πάει το σύστημα. Μάλιστα. Ποια ευκαιρία χάσαμε στα 80's στην Ελλάδα που είπες. Μια τεράστια ευκαιρία που σίγουρα τη χάσαμε είναι ότι χρονικά ε, στις αρχές δεκαετίας του 80' ήμασταν πάρα πολύ πρωτοπόροι σε αυτά λεγόμενα συστήματα που τότε τα λέγανε εμπορική και λογιστικής διαχείρισης. Μικρά mm ERP -hmm. δηλαδή. Δηλαδή okay. οι ελληνικές εταιρείε, η Singular πρώτη, υπήρχε η, η Logic, mm -hmm. η DIS, ε, η DIS ήταν μια άλλη. Αυτές οι εταιρείε αρχές δεκαετίας του 80' Είχαν βγάλει εμπορικέ διαχειρήσει πάρα πολύ καλέ, οι οποίε, από ό,τι μου λένε άνθρωποι παλιότεροι από εμένα και πολύ έμπειροι, δεν είχαν να ζηλέψουν κάτι λόγω χάρη από το SAP, ε. που ξεκίνησε την ίδια εποχή. Πέσαμε όμω θύματα αυτού που λέγαμε πριν, ότι ήταν δύσκολο να πάνε στο εξωτερικό. Έπρεπε να πάνε όμω. Εκεί χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Ε. Και να πάνε στι μεγάλε αγορέ κατευθείαν. Αλλά η Ελλάδα τότε μεγάλωνε γρήγορα. Οπότε, άμα εγώ μπορώ να πάω να πουλήσω στο διπλανό σπίτι, ε. δεν θα μπω εύκολα στο αεροπλάνο να πάω να το στην Ελλάδα. Ε, και δεν είχαν τη διορατικότητα εκεί. Όχι αυτό. Πέ... αυτό Δεν υπήρχε και η ενημέρωση. Εκεί, νομίζω, πέρα από τη διορατικότητα των ανθρώπων, έπρεπε να υπήρχε και μια μορφή έτσι η ενημέρωση. Οπότε, περιοριστήκαμε στην Ελλάδα. Mm. Δεν κατάλαβαν οι τότε ιδρυτέ. Δεν του κατηγορώ, είναι, εκ των υστέρων είναι εύκολο να σε προφήτη. Πόσο μικρή αγορά είναι ελληνικη mm -hmm. Φαντάζει μεγάλη, πάρα πολύ μικρή. Εγώ φαντάζομαι ότι είναι πολύ μικρή και λόγω ΑΕΠ, δηλαδή, γιατί αυτά. Είναι... είναι μια μικρή χώρα, ναι. ναι. Είναι μια, είναι μια μικρή Απλά, χώρα. Και... Το ανέφερο σε ευκαιρία, γιατί κάποιοι άνθρωποι που ήταν γνώστε, μου λέγανε ότι αυτά τα συστήματα που γίνανε εκεί αρχέ με μέσα δεκαετία του 80, για τα δεδομένα τη εποχή ήταν καλά. Ήταν mm -hmm. καλό λογισμικό. Απλά mm -hmm. το περιορίσαμε σε μια μικρή αγορά. Τι χρειάζεται μια εταιρεία, μια startup, δηλαδή μπορεί να απομονώσει κάποια χαρακτηριστικά που χρειάζεται για να γίνει παγκόσμια. Γιατί αυτό είναι κάτι που είναι, ναι. μας ταλαιπωρεί με τον Αντώνη ή σαν σκέψη και ταλαιπωρεί πάρα πολύ που θέλουν να κάνουν ε, τέλειες και είναι σίγουρα ίσως η σκεψη και ταλαιπωρει παρα πολυ που πίστα αυτή. Ναι. Κατ' μια, μια, μια εταιρεία που τη θαυμάζω πάρα πολύ και τη θεωρώ ως παράδειγμα για αυτή τη κουβέντα που έχω την πολύ μεγάλη χαρά να ήμουν και μέσα από του πρώτου ως Angel Investors και συμμετέχω ακόμα είναι η Elorus. Mm -hmm. Mm -hmm. Η Elorus θεωρώ ότι είναι μια καταπληκτική εταιρεία mm -hmm. με πολύ δυνατό προϊόν και μια Πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm -hmm. Είναι πολύ πετυχημένη. Είναι κερδοφόρα mm -hmm. στην Ελλάδα. Mm -hmm. Εντάξει. Ε, όταν ξεκινάς και ακολουθείς τη πιο λανθασμένη συμβολή που μπορεί να πάρει, σου λένε δοκίμασέ το στην Ελλάδα και άμα πιάσει θα το βγάλεις μετά έξω. Mm -hmm. Έχασες. Θα είσαι για πάντα στην Ελλάδα. Είναι ο, ο ίδιος λόγος που δεν ξέρουμε πολλές Ιταλικές, Ισπανικές, Γαλλικές, Γερμανικές εταιρείε. Mm. δεν τι ξέρουμε γιατί μπορεί να έχουν μεγαλώσει πολύ στη χώρα τους αλλά δεν γίνεται ποτέ να βγούνε να είναι παγκόσμιες οπότε το βασικό που πρέπει να κάνει ένα startup για να γυρίσω στην ερώτησή σου είναι να αποδεχτεί τη δυσκολία που είναι μεγάλη αλλά όχι ανυπέρβλητη οι πρώτοι μου πελάτε να είναι από μια μεγάλη αγορά καν μιλάμε για, και για σέρωση, πρέπει να είναι η αμερικάνικη αγορά mm -hmm. αυτό βάζει μια δυσκολία γιατί άμα κάνω ένα προϊόν και οι πελάτε μου είναι εδώ δίπλα και το customer discovery, customer validation, το κάνω. Δηλαδή επιβεβαιώσω ότι πρέπει να γίνει με ανθρώπου που είναι από το γνώριμό μου περιβάλλον, αυτοί αποκτούν ένα ιδιαίτερο gravity. Κάνουν shape το προϊόν. Mm. Μετά, αυτό με στη λογική, αν θυμάστε καθόλου από θέματα λογική, η, η ειδίκευση δουλεύει πάντα, η γενίκευση κατά κανόνα δεν δουλεύει. Mm. εντάξει πρέπει να ξεκινήσει από τη μεγάλη αγορά και να πα στη μικρή. Το να πει θα ξεκινήσω από τη μικρή αγορά, την ελληνική, θα πατήσω στα πόδια μου και μετά θα βγω έξω, κατά κανόνα δεν θα δουλέψει. Δεν έχει γίνει hardware αλλιώ. Ακριβώ και έχει βάλει constraints μέσα, έχει embedded constraints στο προϊόν σου και στη σκέψη σου, τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλε αγορέ ή υπάρχουν άλλα. Αν λοιπόν δηλαδή η Ελόρου Σιλό που είναι μια πολύ πετυχημένη εταιρεία, είναι 7-8 άτομα νομίζω τώρα, και σαν ο κερδοφόρο και μπράβο και είμαι πολύ περήφανο που είμαι στην Ελόρου. Αν είχε ξεκινήσει και το πρώτο προϊόν δεν το είχε βγάλει για ελληνικέ εταιρείε, είχε βγάλει για αμερικάνικε, πιστεύω τώρα θα ήταν 500 άτομα. Mm. Μπορεί τα παιδιά να μην θέλανε, fair, αλλά αυτό θα ήταν, αυτή θα είναι η διαφορά. Άρα, ποια είναι η δυσκολία, Η δυσκολία είναι να μην πιω καφέ με τον Πάρη και τον Αντώνη, και να πάμε και για μια μπύρα ματά και να γίνουμε και φίλοι και να μιλήσουμε για το προϊόν, και να λέμε τι ωραίο που το κάνουμε, αλλά να καταλάβω ότι θα κάνω Skype calls, θα κάνω Zoom, θα ψάξω να τι βρω στο LinkedIn. Αυτό είναι μια δυσκολία στην αρχή. Θα έχω περίεργε ώρε, θα δουλεύω βράδυ, θα δουλεύω περίεργα, θα δουλεύω όχι πρόγραμμα, θα μιλάω. Mm. Αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία. Εγώ στο μυαλό μου το έχω ποσοτικοποιήσει ότι είναι τρει με τέσσερι φορέ πιο δύσκολο. Mm. Το να κάνει δηλαδή launch ένα νέο προϊόν, όπου οι early adopters είναι στην Ελλάδα, με ένα νέο προϊόν που οι early adopters είναι στην Αμερική. Υπονοώ εδώ πέρα, δεν ξέρω αν σε φανείτε ή όχι, ότι οι early adopters είναι αυτοί που καθορίζουν το προϊόν. Δηλαδή, η, η σωστή επιλογή των early adopters καθορίζει κατά 90% την επιτυχία του προϊόντο. Mm -hmm. Άρα, το να δουλέψω λοιπόν με early adopters στην Ελλάδα ή να δουλέψω με early adopters στο εξωτερικό είναι τρει, τέσσερι, πέντε φορέ πιο δύσκολο. Mm -hmm. Θα πρέπει είναι πρώτα απ' όλα η γλώσσα. Εντάξει, μιλάμε αγγλικά, δεν είμαστε native, εγώ δεν είμαι native τουλάχιστον. Mm -hmm. Μιλάμε, είναι μια δυσκολία. <laughs> μια δυσκολία είναι αυτή. Μια πολύ μεγάλη δυσκολία είναι η ορολογία. Υπάρχει ορολογία που εμεί α πούμε δεν τη ξέρουμε. Έχει mm -hmm. άλλη ορολογία. Είχαμε κάνει παλιά ένα ασφαλιστικό λογισμικό, ε, okay. το ΠΑΚΙΑ. Το, το, το ασφαλιστικό λογισμικό στην Ελλάδα είχε μια ορολογία Α. Όταν και το είχαμε, είχαμε 30 πελάτες και ξέρω εγώ πάρα πολλά sign-ups. Όταν πήγαμε στην Αμερική να το βγάλουμε, είδαμε ότι η ορολογία των ασφαλιστών ήταν εντελώς διαφορετική. Mm. Ασφάλειες εδώ, ασφάλειε εκεί. Το terminology είναι μεγάλο θέμα. Έχει μια δυσκολία με τα time zones, κακά τα ψάματα. Mm ο οποίο ο άλλο και ο εγώ είναι ο West Coast. Πότε θα κάνει call. Εντάξει, αναγκαστικά τον πάρει 9 το πρωί. Θα σου πει θέλω στι 2 το μεσημέρι. Τι πιο λογικό. Τελειώνω τη δουλειά μου 4 η ώρα, α τη λέω να νωρί, έλα 5 να κάνουμε ένα call. Μία το πρωί στην Ελλάδα. Είναι θέμα. Μπορεί μία το πρωί να είσαι ξύπνιο, αλλά να μην έχει διάθεση να κάνει call. Εντάξει. Όλα αυτά το κάνουν μερικέ φορέ πιο δύσκολο. Mm. Λέω ότι δεν είναι ανέφικτο mm -hmm. Και ότι είναι μια δυσκολία που αξίζει να την αποδεχτεί. Mm. Διότι αν διαλέξει early adopters από την μεγαλύτερη αγορά του κλάδου που πα, μετά οι πιθανότητε είναι ότι θα έχει ακόμα και μια μικρή επιτυχία, θα είναι πάρα πολύ καλή. Πώ το κάνει αυτό, Δηλαδή, ε, αν θε να μα πει ένα παράδειγμα από την επίγνωση, τη Γιόντεκ, πώ προσεγγίζει του πρώτου πελάτε στο εξωτερικό και τελικά πετυχαίνει <κοί> όμω. Λοιπόν, κάθε, λοιπόν, η, η, πιο μεγάλη. Το έχω, αυτό το reverse engineering έχω προσπαθήσει να το κάνω πάρα πολλέ φορέ και προσπαθώ και τώρα. Γιατί αυτέ οι εταιρείε δεν είναι ότι είχαμε κάποιο μπούσουλα, Κάναμε τα σωστά, όπω είπα πριν, εστικτοδό σε μεγάλο βαθμό. Mm. Κατέληξα ότι το πιο σημαντικό από όλα, και νομίζω, παιδιά, εσύ το πάτε πάρα πολύ καλά εδώ, και άλλε ομάδε στην Ελλάδα το πάνε πολύ καλά, είναι το να έχει μια κοινότητα. Mm. Τελικά το νέο προϊόν, το γόνιμο έδαφο για ένα προϊόν, είναι μια κοινότητα. Mm. Αυτό έγινε σε όλε τι εταιρείε αυτέ που, 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 που είπε. Δηλαδή, στην Absorba Games. Το γόνιμο έδαφο για να βγάλουμε το νέο προϊόν και να το μάθουμε να το κάνουμε σωστά ήταν οι 100.000 χρήστε που είχαμε στο mobile social. Mm -hmm. Οι οποίοι, για να είμαι ειλικρινή, ήταν στην Ελλάδα. Αλλά τελικά φάνηκαν να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, φάνηκε εκ των υστέρων, ε, δεν το προτείνω σε κανέναν, ότι ο γκέιμερ στην Ελλάδα με τον γκέιμερ στην Αμερική είναι mm -hmm. παρόμοιοι. Η επίγνωση μεγάλωσε με το Talent LMS. Το Talent LMS βγήκε το 2012. Είχαμε όμω στην αγορά από το 2003 το eFront. Είχαμε ένα newsletter με χιλιάδε ανθρώπου, είχαμε κάνει τρακοσαριά paying customers, είχαμε ένα open source software με πολλέ δεκάδε χιλιάδε downloads, και όλη αυτή ήταν η κοινότητα των early adopters. Δηλαδή, όταν είπαμε παιδιά 2012, υπάρχει ένα καινούργιο πράγμα που λέγεται software as a service. Και ξεκινήσαμε να φτιάξουμε τη software as a service σε έκδοση του eFront, αλλά παρατηρήσαμε ότι δεν έχει νόημα θα το φτιάξουμε από την αρχή και θα το πούμε talent τελεμές. Και αμέσω, πρώτα απ' όλα υπήρχε ένα spike σε sign-ups τρελό, δηλαδή από του χιλιάδε αυτού του ανθρώπου, πάρα πολλοί κάνανε sign-ups. Αλλά πέρα από τα sign-ups, βρέθηκε μια ξέρω εγώ ντουζίνα άνθρωποι 10-15, οι οποίοι γίνανε τόσο power users και τόσο πορωμένοι να πετύχουμε, για κάποιο λόγο μα γουστάρανε, του άρεσε. Του υποστηρίζαμε τόσα χρόνια δωρεάν, φαντάζεσαι να χρησιμοποιήσει ένα open source λογισμικό για χρόνια. Ε, το e-front ήταν open source για πολλά χρόνια. Ε, αυτή λοιπόν ήταν η κοινότητα πάνω στην οποία πέτυχε ο Τάλεν Τελεμές. Που βρέθηκαν οι early adopters. Το, το Yodek χρησιμοποίησε πάρα πολύ την κοινότητα πολύ έξυπνα του Raspberry, που ήταν δικιά του. Mm. Βγήκε στην αγορά ότι είμαστε μία λύση στο Raspberry Pi. Δεν είπε ότι κάνουμε. Οπότε στα κανάλια του Raspberry. Πορωμένοι όλοι. Πάρα πολύ έξυπνο. Να κάνει τα. και νομίζω τυχαίο, αλλά πολύ έξυπνο. Λοιπόν, mm. <laughs> ε, δούλεψε πάρα πολύ καλά. Οπότε. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να βρει τον early adopter εύκολα. Το έχουμε προσπαθήσει και εγώ ίδιε, παιδιά, πόρτα τρελή. Με LinkedIn, email, Γεια σου, Πάριμο Δημήτρη, ετοιμάζω ένα νέο προϊόν που πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον για σένα. Θα μου δώσει πέντε λεπτά και να συζητήσουμε. Ποσοστό απάντηση 0,1%. Λοιπόν, δεν δε δουλεύει έτσι. Αν όμω εμεί ήμασταν οι δύο μέλη σε μία κοινότητα και μα συνέβαινε κάτι. Μα συνέβαινε κάτι. Τώρα τι είναι αυτό το κάτι, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, υπάρχουν online κοινότητε. Ντόκια. Υπάρχουν. <laughs> ναι, ναι, κάτι κα... μα συνδέει. Πρέπει να μα συνδέει κάτι και όλο να πει: Άκουρε, φίλε, τώρα και με αυτό ο τύπο που είναι στην άκρη του κόσμου. Αλλά ωραίο είναι αυτό που κάνει. Ο early adopter σου θα βρεθεί στην κοινότητα. Το ποσοστό πάλι μικρό θα είναι. Ένα με 2% θα τα αποκτηθούν. Ναι. Αλλά από Α, το γεγονό ότι πιο... συνδέεστε ήδη. Τα εκεί μου το 0,1 δεν έχει καμία σχέση. Και ξέρει πού ξεκινά. Είναι πιο στενή η σχέση και η πολύ. Υπάρχει πολύ. εμπιστοσύνη. Αυτό είναι που είναι επικίνδυνο. Άρα υπάρχει. πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε έτσι με ένα πιο ευρύ τρόπο το τι σημαίνει κοινότητα. Υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων. Κάτι του συνδέει. Mm. Εκεί είναι η αλληλεπικοινωνία. Νομίζω ότι είναι ακριβώ το ίδιο με το. Αν υποθέσουμε ότι παίρνει δύο cold mails, δύο cold μηνύματα mm -hmm. στο, στο, στο LinkedIn. Απαντάτε τόνε... ποτέ εσεί. Δεν θα απαντάτε ποτέ Αλλά και στο το ένα άτομο έχει τύχει ρε παιδί μου, σε ένα event, σε ένα κάτι και έχει πει ένα γεια. Και θυμάσαι τη φάτσα του. Θα απαντήσει. Μπορεί να πει κάτι. Η πιθανότητα να απαντήσετε, πάντα είναι τάξη μεγέθου μεγαλύτερη. Που, μπορεί να είναι ακριβώ το ίδιο μήνυμα, τέλειας, σκατά καταγραμμένο ή καλά γραμμένο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι. Για, για αυτό το λόγο πιστεύω ότι και πάλι θα αρχίσουμε μετά την πανδημία, και το κάνουμε νομίζω, να ταξιδεύουμε, θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε συνέδρια. Μπορεί να είχε παραγίνει πριν η φάση, αλλά εκεί πάμε. Mm -hmm. Διότι τελικά ο άνθρωπο είναι κοινωνικό. Θέλει να βρίσκεται. Θέλει να βρίσκεται. Δηλαδή πέρα από την online επαφή που θέλουμε θέλουμε και την ανθρώπινη επαφή από κοντά. Mm. Οπότε η early adopters θα είναι σε κάποια κοινότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμεί το κάνουμε κιόλα και με τον Αντώνη. Είχαμε πάει σε ένα meetup στο Βερολίνο. Ε, μιλήσαμε με του διοργανωτέ και τώρα θα το ξεκινήσουμε και στην Αθήνα αυτό το meetup και θα έρθουμε και εκει mm -hmm. το τέλο Μαου. Και αυτό δεν μπορεί ποτέ, θεωρώ εγώ, να υπολογίσει πότε τελικά και αν θα κερδίσει από αυτό. Αλλά σίγουρα αν δοθεί η ευκαιρία, υπάρχει ένα αυτό το οποίο είπε: Είναι αγώνιμο έδαφο. Έχει λοιπόν, να πετάξει το σπόρο και θα πάρει μπρο. Καταρχήν, δεν ξέρει, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο που έθεξε τώρα. Ε, για πολλά χρόνια, εγώ ήμουν. Τώρα το έχω σταματήσει πέρα από ένα, θα πω. Ήμουν πάρα πολύ έτσι, involved σε διάφορε. Δηλαδή, έβαζα πολύ χρόνο και ενέργεια σε μη δραστηριότητες. δραστηριότητε. Mm -hmm. Δηλαδή. Πρώτα ήταν η Ένωση των Πτυχιούχων Πληροφορική, ένα πληροφορικών λέγεται. Μετά οι νέοι επιχειρηματίε στην Ελλάδα η, όμως, η Σύνομο στην Ευρώπη, που ήμουν πρόεδρο για πολλά χρόνια. Ιδρύσαμε το Hellenic Startup Association, που ήταν πολύ μεγάλο breakthrough το 2011. Και πολλοί κόσμοι νόμιζε ότι. <laughs> πολλοί δεν ήξεραν, νόμιζαν ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή, γιατί έβαζα πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια και στα αντίστοιχα social media που ήταν καινούργια τότε και λοιπά συνέδρια, πολύ μεγάλα συνέδρια, το 2012 α πούμε. Στη μέση τη κρίση είχαμε κάνει ένα τεράστιο συνέδριο. Ε, mm. Κοιτώντα πίσω, πάρα πολλά κομβικά πρόσωπα, κομβικά, που είχαν ε, τελικά πολύ μεγάλη επίδραση στην επαγγελματική μα εξέλιξη, τα γνώρισα μέσα από αυτά τα δίχτυα. Mm. Λόγω χάρη, αυτό είναι κάτι που μπορώ να το πω, ότι το, τον broker που <coughs> ε, υπήρχε ένας broker που έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, M&A broker, ε, στην εξαγορά της Absorba Games από την, ε, Novomatic. Η Novomatic είναι μια τεράστια αυστριακή εταιρεία, πολυεθνική με έδρα την Αυστριακή. Την, την, Αυστρία. Ε, τότε θυμάμαι, με ανακοίνωνε 700 εκατομμύρια EBITDA. Είχε. Okay. Έκανε εκείνη τη χρονιά 35 εξαγορέ yeah. οργανικά έτσι, wow. από τα κέρδη του. Και άνοιγε yeah. σε μια οικογένεια, σημαίνει, μια άλλη φορά, συζητήσαμε για το family business. Ένα άνθρωπο την είχε. Ε, uh, professor Graf. Λοιπόν, μαθηματικός καθηγητής μαθηματικών. Ε, λοιπόν, τον άνθρωπο που μας έκανε την επαφή για να γίνει τελικά εξαγορά ήταν ένας M&A broker που ήταν δύο-τρεις γενιές πριν από μένα εκπρόσωπος της Ιταλίας σε αυτήν την σύνομοσπονδία. Mm. Που Γνωριστήκαμε σε ένα κουφό μέρο στη Σαρδινία. Που... Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα εγώ είμαι πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νέων Επιχειρηματιών. Εκεί έχουμε εκπροσώπου χωρών. Και υπάρχει ο Ιταλό, η Ιταλή ήταν πολύ δυνατή εκεί μέσα, που μου λέει Δημήτρη: Έχουμε ένα εθνικό event στη Σαρδινία. Και θέλω να έρθει για μία μέρα, μία μέρα, για να χαιρετήσει την εκδήλωση και να φύγει. Αυτό ρε παιδί μου, άμα έχει ένα αγγλικό λεξικό που θέλει definition terrible loss of time, είναι αυτό. Λοιπόν, <laughs> να, σηκω, <laughs> να, σηκω, να σηκωθώ εγώ, α πούμε, από την Αθήνα, να πάω να Δύο πτήσει ναι. <laughs> δεν πάει, λοιπόν, πολλέ φορέ με δικά μου έξοδα, γιατί δεν είναι ο οργανισμό, ήταν φτωχό. Ενώ εδώ στην Αθήνα, α πούμε, ήμασταν. Προσπαθούσαμε να μείνουμε ζωντανία, Δεν ήταν μια καλή εποχή. Mm. Για να πάω να πω στη Σερβινία, Γεια yeah. σε σα. Σε, ένα... κοινό που ήξερα αγγλικά το 10%. Εγώ δεν ξέρω ιταλικά. Λοιπόν. Εκεί λοιπόν σε αυτό το terrible loss of time γνώρισα τον Χρήστιαν. Μου λέει, εσύ λέει, είσαι ο Έλληνα που είσαι το ναι. Λέει, εγώ ξέρω, ήμουν παλιότερο εδώ. Α, ωραία, με τι ασχολείσαι. Μου λέει, είμαι broker σε MA στο Christian Gaming Industry. Δεν το λέω. Ξέρει, το και το. Και δύο χρόνια μετά, α πούμε, αυτό έκανε το κανένα και η εταιρεία. Θέλω να πω ότι μια βασική αρχή του networking είναι trust the network. Δηλαδή, πα χωρί να περιμένει κάτι. Βοηθά πρώτα. Πάρα πολλού έρχονταν Ελλάδα, έψαχναν να βρουν κάτι. Βοηθά. Και δεν περιμένει. Δεν είναι. Δεν ξέρω, θα πούμε για βιβλία μετά. Λέει, υπάρχει. Τώρα, τελευταία την ενεκάυψη από mm. την πανδημία. Υπάρχει ένα τρομερό ε, Ρωμαίο φιλόσοφο, ο Σενέκα. Ναι, ναι, δε, λοιπόν. Στο ε, Λοιπόν, ο οποίο είχε ένα βιβλίο περί γενεοδορία. Mm. Και λέει, γενοδορία λέει, είναι να δίνει χωρί να περιμένει τίποτα, αλλιώ είναι δάνειο. Mm. Λοιπόν, έτσι ακριβώ ισχύει και στο networking. Στο networking δίνει και θα εμπιστευτεί στο δίκτυο, οι Ανατολίτε θα πούνε το κάρμα, ότι κάτι θα σου έρθει. Μην το περιμένει. Άμα πάω, σου πω, παρή, σου κάνω το κονέ με τον Αντώνη και εσύ δεν μου το έκανε. Mm. Μετά είμαι, να μην πω ότι είμαι, τι είμαι, ξέρετε τι είμαι. Η γνωστή ελληνική λέξη, η διάσημη. Αυτό. Στο δίκτυο δίνει και παιδιά το δίκτυο σου φέρνει. Αν το κάνει με συνέπεια, για, για βάθο χρόνου, το δίκτυο θα σου φέρει αυτό που πρέπει να σου φέρει. Είναι μια πολύ ωραία δικαιοσύνη που έχει η ζωή. Mm. Εγώ το έχω καταλήξει και αυτό μου δίνει ένα κόμφορτο όταν το σκέφτομαι. Ότι το φέρνει. Mm. Οι άνθρωποι γενικά είναι καλοί. Σε αυτό το πιστεύω. Οι άνθρωποι γενικά είναι καλοί. Ε, εγώ μπορώ να πω ότι η δικιά μα εμπειρία ήταν πολύ πιο μικρή κλίμακα, αλλά για πολλά χρόνια με το Sorcerer πιστεύω ότι κάναμε ένα μικρό κομματάκι εμεί στην κοινότητα και όλα αυτά. Δηλαδή, προσπαθώντα να, να δώσουμε και λοιπά, σε συνέδρια, meetups ή οτιδήποτε άλλο. Ε, αυτό μα τάιζε τρία-τέσσερα-πέντε χρόνια ε, με το Sorcerer πολύ εύκολα. Δηλαδή. Και πελάτε έχοντα μόνοι του, έτοιμοι. Ναι. Και παιδιά, νομίζω ότι είστε ακόμα στην αρχή αυτό θα έχει, έχει multiplying effect, εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά γενικά νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ ωραία κουβέντα, ότι ε, έχει να κάνει τι πιθανότητε. Δηλαδή στη ζωή, α πούμε, υπάρχει, υπάρχει, δικαιοσύνη, υπάρχει <coughs> αδικία. Έχει να κάνει πώ το λένε, δειγματικό χώρο, το λένε, πόσα ενδεχόμενα παίρνει. Άμα προσπαθήσει κάτι δύο-τρει φορέ, δεν θα σου κάτσει, φίλε. Mm. Δεν θα σου κάτσει. Αλλά άμα προσπαθήσει με συνέπεια πολύ σκληρά σε βάθο χρόνου. Στα μεγάλα νούμερα. Θα κάτσει. Στα μεγάλα νούμερα είναι 50-50. Αυτό που λέει ο βασικό νόμο των πιθανοτήτων και αυτή είναι η ζωή. Mm. Υπάρχουν πάντα extraordinary events. Μπορεί να κερδίσει τον τζόκερ. Μπορεί να σου έρθει μια άσχημη ασθένεια. Mm. Μπορεί να γνωρίσει έναν πολυεκατομμυριούχο. Μπορεί να πέσει το αεροπλάνο. Υπάρχουν extraordinary events. Αυτά τα βγάζουμε στην άκρη. Το αποδεχόμαστε ότι that's life. Και αν έρθουν, ήρθανε. Mm. Αλλά πέρα από αυτά που είναι πιο σπάνια από ό,τι νομίζουμε, σε βάθο χρόνου η ζωή έχει δικαιοσύνη. Αρκεί ναι. να προσπαθεί με συνέπεια για, για πολύ χρόνο. Το σκέφτομαι πολύ τελευταία, τελευταία, εγώ και το έχουμε συζητήσει εδώ, είναι το ότι τελικά δεν μπορείς να καθορίσεις το αποτέλεσμα των πραγμάτων. Okay. Δηλαδή είναι, είναι λίγα αυτά τα οποία μπορείς να καθορίσεις και πιο πολύ μάλλον έχει ουσία η να εστιάσει στη διεργασία και, στη... Και, στη... και, στην προσπάθεια. Δηλαδή, αν πει, ωραία, εγώ θέλω να κάνω μια εταιρεία, αυτό το οποίο έλεγα πριν. Θέλουμε με τον να κάνουμε μια εταιρεία που έχει software σε service, που πουλαει σε mm -hmm. όλο τον κόσμο και δεν ξέρω εγώ τι. Οκ. Okay. Αυτό δεν μπορεί να γυρίσει στο διακόπτη με και τότε. να το κάνει. Εγώ αυτό το οποίο προσπαθώ και μου δίνει ηρεμία είναι να λέω γενικά, οκ, okay, τι θα ήθελα, ποιε είναι οι επιθυμίε μου αυτέ. Προσπαθώ να δω ένα μηχανισμό και να, να πούμε ότι, οκ, okay, το έδαφο είναι έφορο και η προσπάθεια Σωστή. Ναι. Και λοιπόν, ασχολείσαι με αυτά που ελέγχει και κοιτάζει ναι. λίγο τις αξίες. Νομίζω ένα πολύ μεγάλο μήνυμα είναι τα values. Εντάξει. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτό που ελέγχει, η προσπάθειά σου να γίνεται με κάποιε αξίε. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα αποδώσει. Έχω ένα βιβλίο που διαβάζω αργά-αργά. Το έχω ήταν αυτό που έχω στο Βερολίνο μαζί. Που ναι, λέγεται Principles του Ray Dalio. Α, είναι το recommendation που θέλω να κάνω. Οκ. Okay. Προπαρά, Όχι, θα το κάνει. Θα, θα το πάρα. κάνεις. <laughs> Απλά ήθελα να πω ότι. Δε, δε, είμαι καταρχά, εγώ έχω διαβάσει πολύ λίγο στην αρχή. Mm. Αλλά μου αρέσει αυτή η λογική που καταλαβαίνω ότι έχει, ότι κινούμαστε με κάποιε αρχέ στη ζωή και eventually το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Ναι. Θα, θα είναι το, ίδιο. Το, το αποτέλεσμα <laughs> θα έρθει. Και είναι πόσο σημαντικό είναι ότι και αυτή είναι η ελευθερία, α πούμε. Αν θε και εσύ θα ορίζει τι αρχέ σου. Να. Εντάξει. Αυτό είναι μια τεράστια ελευθερία που έχει ο άνθρωπο. Αρκεί να κάνει το βήμα τη ορίσεω. Και το λέει πολύ καλά ο Ντάλιο. Δεν σου πει αυτό. Αυτό λέει ποιε αρχέ έχει αυτό. Τη δίνει παράδειγμα. Και λέει εσύ mm. να ορίσει τι αρχέ σου. Απλά κοίτα να είσαι συνεπή με τι αρχέ σου που εσύ όρισε. Ή αν βλέπει ότι συμπεριφέρεσαι διαφορετικά. Mm. Ε, μάλλον πρέπει να αλλάξει αρχέ. Ή μάλλον δεν είπε την αλήθεια στον εαυτό σου. Να σα πω ένα έτσι ανέκδοτο που έχουμε έναν καινούριο CEO στην επιγνωση mm -hmm. Και μα είπε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από όταν δούλευε παλιά στην QuickBooks in mm -hmm. Tweet. Και είχε μπει ο CEO μια μέρα και είπε στους top, ας πούμε, managers, και λέει: Παι, Παιδιά, πείτε μου, πάρτε όσο χρόνο θέλετε και γράψτε μου σε ένα email τι προτεραιότητές σου για φέτο. Ή μάλλον όχι φέτο, τις τρέχουσε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που περνάμε, πέσουν ποια είναι τα τρία-τέσσερα πιο σημαντικά πράγματα για σένα. Mm. θες, τι, τι δεν μοιάζει δεν τι είναι. Απλά να ξέρω. Τα γράφει ο καθένα και μετά λέει πολύ ωραία. Τώρα, παιδιά, μια παράκληση. Όποιο δεν θέλει να μην το κάνει, το έκαναν όλοι. Να ανοίξουμε λίγο όλοι μα τα calendars να δούμε τι κάνουμε τι τελευταίε δύο εβδομάδε. Και είδε μια τεράστια συνέπεια μεταξύ αυτού που έλεγαν οι άνθρωποι ω προτεραιότητέ του mm. και αυτά που όντω έκαναν. Κάντε την άσκηση κι εσεί. Mm -hmm. Λέμε ψέματα στον εαυτό μα. Mm. Λέμε, η προτεραιότητά μου είναι αυτή. Οκ, okay, φίλε, αυτή είναι. Πού βάζει το χρόνο σου. Mm. Μα μου, σου του! Πάντα υπάρχουν πολλέ δικαιολογίε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ειλικρινεί. Οι προτεραιότητε και οι αξίε είναι πολύ κοντά και οι αρχέ, τα principles. Άρα, όταν βλέπει ότι άλλα νομίζει ότι είναι τα principles και άλλα κάνει, είτε πρέπει να αλλάξει αυτά που κάνει, είτε πρέπει να τροποποιήσει και τα principles. σω και τα principles που έχει. Να μην είναι αυτά που νόμιζε στην αρχή ότι έχει. Mm. Να είσαι πολύ ανοιχτό αυτό. Είναι δηλαδή δυναμικό, δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Mm. Και με το ημερολόγιο, όταν, α πούμε, βλέπει ότι κάνει άλλα πράγματα από αυτά που νομίζει ότι είναι τα priority σου, mm. δεν σημαίνει ότι είσαι κακό άνθρωπο. σω να μην έχει τα priority που νομίζει ότι έχει. Mm. Και για κάποιο σοβαρό λόγο μπορεί να ισχύει αυτή. Mm. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και... <laughs> νο... Θέλει, <laughs> ότι... Θέλει πολύ μεγάλο θάρρο. Θάρρο έχει με του άλλου. Με τον η πιο μεγάλη δυσκολία είναι με μένα. Δέξει. Και είναι αυτό που λέμε πολύ παλιά, είναι το βήμα μεταξύ. Α, βρήκα το άλλο μου recommendation. Okay. Ε, Όσο θε. Μεταξύ ε, γνώση και πληροφορία. Το λέει πολύ ωραία. Ε, γνώση είναι η πληροφορία που τροποποιεί τη συμπεριφορά. Οκ. Okay. Αλλιώ είναι, είναι και πληροφορία. Α πούμε, ξέρει, ένα τύπο ο οποίο καπνίζει τρία πακέτα την ημέρα, ξέρει ότι κάνει κακό στην καρδιά. Ξέρεις, αν πάθει κανένα έμφραγμα, μείνει στην εντατική κανένα δύο μέρε, α πούμε, ή δύο εβδομάδε και μετά επιβιώσει και το κόψει. Και το κόψει, και δεν μπορεί να το κόψει. Αν το κόψει, αυτό, αυτή η γνώση έγινε πληροφορία. Mm -hmm. Εγώ από μικρό είμαι υπέρβαρο. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Δηλαδή, είμαι, δεν μπορεί να κάνω σεμινάριο τώρα για διατροφολογία, για τα πάντα. Μερικέ φορέ στη ζωή μου κατάφερα να έχω τη γνώση, γενικά έχω μείνει στην πληροφορία. <laughs> Ελπίζω να το καταλάβω. Δηλαδή, είναι δύσκολο η τροποποίηση συμπεριφορά. Δηλαδή, το να πάρει ένα κομμάτι, ένα, μια γνώση, α το πούμε, και πραγματικά να σου αλλάξει η συμπεριφορά, yeah. αυτό που δεν είναι, είσαι στο πιο δύσκολο πράγμα στο κόσμο. Mm. Αυτό είναι. Αλλά εκεί πρέπει να πάμε. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Mm. Και το κάνουμε. Βήμα, βήμα, βήμα γίνεται. Εντάξει, yeah. yeah. νομίζω ότι είναι ίσω λίγο κοντά σε αυτό που λέει ότι η πράξη και η θεωρία είναι η ίδια στην πράξη, αλλά στην Δεν πράξη ή για τον ίδιο <laughs> λόγο. Μια και υποθέτω στο κοινό μα έχουμε πολλά startups ή επίδοξα startups και εκεί είμαι πάρα πολύ radical. Γιατί κάποιοι μου λένε να υπογράψουμε NDA, οπότε ακούω NDA και σα λέω, παιδιά, οκ, πήγαινα καπαλού. Δεν υπογράφω. Πόσο είναι η αξία μια ιδέα, Μηδέν. Μηδέν. Την ίδια ιδέα που έχει εσύ τώρα και νομίζει ότι είναι η wow ιδέα, την έχουν άλλοι 100 άνθρωποι στον κόσμο την ίδια στιγμή. Όλη η ιδέα, όλη η αξία είναι στην μετουσίωση. Το να πάρει μια ιδέα και να την κάνει πράξη. Άλλο θα το κάνει καλά, άλλο λιγότερο καλά, άλλο την ιδέα θα την εξελίξει, Εκεί είναι η αξία. Κανεί πρώτα απ' όλα, πρώτο, κανεί δεν ενδιαφέρεται για την ιδέα σου. Πάρα πολλοί άνθρωποι, και αυτό στην Ελλάδα νομίζω το έχουμε παραπάνω, mm. θα μου κλέψει την ιδέα. Και λέει, κανεί δεν ενδιαφέρεται για την ιδέα σου. Εντελώ όμω, εντάξει. Δεύτερον, και να την πάρουν και τι έγινε. Εσύ μπορεί να το υλοποιήσει. <συσχε> Άμα δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα τον άλλον, μάλλον. Μάλλον είναι λάθο ιδέα. Μάλλον δεν είναι για σένα. Δεν έχει, καλό fit μεταξύ founder και αντικειμένου. Εγώ θεωρώ ότι είναι, είναι όντω Red Flag αυτό. Έρχεται κάποιο να σου, να σου μιλήσει για την ιδέα ναι. και λέει: Α, πάμε NDA και αυτό. Και Πρώτον, αυτό δείχνει ένα κομμάτι ανασφάλεια. Μεγάλη. Το ότι, Α, δεν ξέρω. Έχω δει ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι σίγουροι για την ιδέα που έχουν και το πώ θα την υλοποιήσουν, ε. ξέρω ότι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Έχουν, έχουν αυτό το ότι εγώ μπορώ να το κάνω. Φυσικά. Και ένα άνθρωπο που είναι ο καλό founder στι συνθήκε που πρέπει, έχει να κάνει την προσωπικότητα, θα μιλήσει πολύ ανοιχτά και με περηφάνεια για την ιδέα του. Δεν την κρύψει. Mm. Γιατί θέλει και καταλαβαίνει ότι όταν το μοιράζεσαι, μαθαίνει. Mm. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι τεράστιο red flag. Έχει Όταν το μοιράζει, μαθαίνει. Ε, εγώ το βλέπω γιατί πολλέ φορέ συνεργαζόμαστε με ομάδε που ξεκινάνε μια και μία ιδέα κλπ. και, και του ε, φτιάχνουμε στο λογισμικό. Υπάρχει πολλή αυτή η ανασφάλεια, ειδικά σε mm -hmm. ανθρώπου που έχουν λιγότερη εμπειρία. Θεωρώ ότι προχωράει, αλλά εγώ θεωρώ ότι ακόμα και το λογισμικό έχει μηδενική αξία. Δηλαδή, μηδενική. εντάξει, το μηδενική ίσω είναι μικρή. Έχει πάρα πολύ μικρή Τι αξί Πολύ αξί μικρότερη είναι. από αυτή που νομίζει. Δηλαδή, πολλοί σου λένε ότι θα μου yeah. κλέψει κάποιο το λογισμικό και θα κάνει το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζει... Δηλαδή, η... μια επιχείρηση είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Έχει μια κατάσταση. Εντελώ. Το λογισμικό έχει ελάχιστη αξία. Ελάχιστε. Ε, αντίθετα, και θυμάμαι παλιά πριν πολλά χρόνια. Μάλιστα, εκεί ήταν η πρώτη φορά που είχα γνωρίσει και έναν άλλο, έτσι, το Δημήτρη Γλέζο, που ήταν στην Ιντεφαξ και λοιπά. Yeah. Τον είχα γνωρίσει σε μια εκδήλωση μαζί με έναν ωραίο τύπο, το Ρίτσαρτ Στάλμαν. Λέω καλά. Mm, λοιπόν, γνωρίσει, το στον, να, είχαμε μιλήσει στο ίδιο πάνελ, γιατί είχαμε κάνει μια εκδήλωση κατά των πατεντών στο software. Okay. Όπου εξηγούσε αυτό ότι δεν θα είχε κανένα πρόβλημα άμα η πατέντα είναι σε μια υλοποίηση. Πρόβλημα είναι το πια το αλγόριθμο. Okay. Δηλαδή, γιατί ο αλγόριθμο, να το σκεφτούμε λίγο, πώ μπορεί να πατεντάρει ένα αλγόριθμο. Ο αλγόριθμο, τον αλγόριθμο τον ανακάλυψε, φίλε. Δεν τον, δεν τον έφτιαξε. Ο αλγόριθμο mm. είναι τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά υπάρχουν. Και εμεί τα ανακαλύπτουμε. Δεν mm -hmm. του φτιάχνει τον αλγόριθμο, φίλε. Mm. Ο αλγόριθμο εκεί ήταν. Mm. Και πριν 100.000 χρόνια εκεί ήταν. Και μετά από ένα εκατομμύριο χρόνια, ο αλγόριθμο εκεί θα είναι. Mm. Εσύ κάνει μια υλοποίηση. Θε να πατεντάρει την υλοποίηση. Σου Διαφωνώ, αλλά να την πατεντάρει. Δεν μπορεί να πατεντάρει τον αλγόριθμο. Είναι γελίο να πατεντάρουμε αλγόριθμού. Σιγά-σιγά πατεντάρουμε και μία εξίσωση. Δεν γίνεται. Άρα, mm. εννοεί ότι, ότι χρησιμοποιώ τον αλγόριθμο αυτόν για να κάνω αυτό το πράγμα <Τι> και ναι. να πετύχω αυτό που θέλω. Να δηλαδή, ναι. Κάτι πολύ συγκεκριμένο. Κάτι ναι. Γιατί νομίζω ότι. Χαράς, είναι μεγάλο debate αυτό, ότι υπάρχει μια κίνηση να πατεντάρουμε και αλγόριθμου. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Γιατί okay. τα μαθηματικά υπάρχουν. Είναι σαν να πατεντάρει τη βαρύτητα. Δεν γίνεται, ναι, <Τι> ναι. <Τι> αυτό ξέρει, πάει <Τι> και <Τι> σε <Τι> ένα <Τι> πολύ φιλοσοφικό θέμα τον αντιπαθώ ιδιαίτερα είναι ξέρεις, ο Πλάτωνας έλεγε ο κόσμο των ιδεών. Οι ιδέες υπάρχουν, mm. και υπάρχει, λοιπόν, οι ιδέες εκεί είναι, τα μαθηματικά εκεί είναι. Γιατί τον αντιπαθείς. Κακός άνθρωπος. <laughs> κακός ήταν, κακός. Έχω ακούσει διάφορες ήταν επειδή ήταν Πολύ, 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 πολύ αντιδημοκράτε. Ναι. Νομίζω ότι είναι η αρχή του φασισμού. Ναι. ναι, ναι. Το έχω ακούσει από πολύ Πανέξυπνο, βέβαια. Βέβαια, έχω ακούσει την άποψη ότι είναι ο πρώτο που μίλησε για τα δικαιώματα τη γυναίκα και την αξία τη γυναίκα. Δεν το έχω μελετήσει σε βάθο, είναι, πιθανόν. Δεν είμαι κάποιο ειδικό στο πλάτο. Από τα λίγα που έχω δει, είναι αυτό ήταν έτσι αντιπαθητικό. Ε, Επίση, εγώ είμαι πολύ μεγάλο φαν του Επίκουρου που τον συχνόταν τον Πλάτωνα. Οπότε στο μισό βιβλίο τον Επίκουρο βρει το Πλάτωνα, α πούμε. <laughs> μεγάλο κράτο. Ήταν Έλληνα φιλόσοφο που ενέπνευσε του Στοικού. Όχι. Όχι. Ήταν παράλληλο κύμα. Α, παράλληλο. αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ε, ο, ο Επίκουρο, ο Επικουρισμός και ο Στοικισμό είναι ελληνιστικά. Γίνανε, είναι, γίνανε λίγο μετά την κλασική εποχή. Ο Επίκουρος έζησε, γεννήθηκε το 330 κάτι και πέθανε το 270 κάτι, 70 χρονών, 335 με 270, εκεί αυτή την εποχή, εντάξει, mm. όπου η Αθήνα ε, βιώνει μια πολύ μεγάλη παρακμή όσον αφορά την ισχύ τη. Δεν είχε πια στρατιωτική ισχύ, υπήρχε πνευματικό κέντρο, αλλά ήταν σε μια mm. παρακμή. Και εκεί γεννήθηκε ο Επικουρισμό και ο Στοικισμό. που ήταν τα δύο κυρίαρχα, πολύ συμβατά, πολύ κοντά μεταξύ του. Δηλαδή, mm. Είναι, είναι φίλοι αυτοί. Δεν τα πηγαίνανε πάντα καλά, αλλά είναι κοντά σε αυτά που mm. λένε. Ε, τα δύο δι... που στην αρχαιότητα οι, οι άλλε σχολέ που ήταν ουσιαστικά το Λύκειο και η Ακαδημία του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα ε, <coughs> τέσσερι σχολέ για Αθήνα μεγάλε ήταν mm. το Λύκειο που νομίζω ήταν το του Αριστοτέλη, ε, η Ακαδημία του Πλάτωνα ο Κύπο του Επίκουρου και η Στοά των. Ε, η του, η του Ζήνων από τη τα μεγάλα brands ήταν ο στοϊκισμό και ο επικουρισμό. Mm. Στην αρχαιότητα ο Πλάτονα και τα λοιπά ήταν outsiders, ήταν ίσω λίγο. Mm. αλλά ταιριάζουν πολύ με τον χριστιανισμό. Ah. Οπότε στην Αναγέννηση, όταν ανακαλύψαμε τον, τον αρχαίο κόσμο και πάλι. Αυτό, αυτή είναι μια άποψη των επίκουρων. Το το, αυτή την άποψη που μεταφέρω τώρα είναι άποψη ανθρώπου που μελετάνε πολύ τον επίκουρο και εγώ την εστερνίζομαι απόλυτα. Αλλά είναι μια άποψη, δεν σου λέω ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Ότι επειδή ξέρει, γι' αυτό μιλάμε για τον του χριστιανό, θυμάστε από το σχολείο, τον Σοκράτη. Mm. Και, δηλαδή η πλατωνική έτσι αντίληψη. Για τον Σοκράτη ξέρουμε κυρίω από το Πλάτο. Γιατί, γιατί δεν έγραφε γραπτά. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ συμβατά με, με τον χριστιανισμό. Mm. Οπότε γι' αυτό τώρα, α πούμε, άμα ρωτήσει έναν μέσο Αμερικάνο εγώ πήγα στην Αμερική σε μεγάλη ηλικία, μου έκανε τρομερή εντύπωση το κόλλημα που έχουν εκεί. Δηλαδή, μπαίνει μέσα και με τον Αριστοτέλη, δηλαδή στην Ελλάδα τον αγνοούμε. εκεί mm. Τον αγνοούμε και έχουν κόλλημα. Και μάλιστα έχουν κάνει και αγγλικέ αποδόσει. Δηλαδή, ο, ο Αριστοτέλη τι είπε, έξι δευτέρα φύση, α πούμε. Εντάξει. Που mm. ε, αυτοί εκεί πέρα έχουν κάνει ένα που το βλέπει παντού, ειδικά στη Βοστόνη, βαρέθηκα να το βλέπω. Λέει, We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act but a habit. Mm. Είξε, αυτό είναι, είναι πραγματικά τεράστια σοφία, ότι είμαστε σε συνήθειές μας. Στην Ελλάδα δεν τα συζητάμε αυτά. Αυτό το θεωρώ λίγο επαρχιωτισμό. Δηλαδή, πάσχουμε ακόμα mm. από έναν μικρό επαρχιωτισμό. Σίγουρα. Mm. Ως κοινωνία συνολικά, εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, ο Επίκουρος ε, αντιπαθούσε στα μαθηματικά. Okay. Για κάποιο λόγο. Αντιπαθούσε τα μαθηματικά. Mm. Τώρα δεν έχει νόημα να επεκταθούμε πολύ. Ε, πίστευε τέλο πάντων ότι ο επίκορο είναι πάντα στο να βρει την αταραξία. Αυτό ήταν όλο. Να είσαι ήρεμο. Όλα καλά. Γενικό δεν έχει νόημα, μην τρελαίνε. μην τρελαίνε. Ήρεμα. Ε, Εμεί έχουμε μία διαστραμμένη αντίληψη του επικορισμού που έλεγε ότι α πούμε λέμε επικούριο γεύμα και εννοούμε ένα τεράστιο γεύμα. Α πούμε να φάμε εδώ να κάτσουμε του κασμού, α να φάμε ένα αρνί, ότι είναι επικούριο γεύμα. Ο επίκροα λέει ότι εγώ θέλω λίγο ψωμί και λίγο τυρί. Αυτό λέει στα κρατά του. Και με μια χαρά. Αρκεί να μην πεινάω. Mm. Okay. Άρα να καλύπτω τι ανάγκε. Να που... μην πεινάω. Αυτό. Και χρησιμοποιεί τη λέξη ειδονή, όχι με τον ερωτικό τρόπο που λέμε τώρα, αλλά ότι ειδονή είναι αυτό να μην έχω κάποια ανάγκη που με πιέζει. Mm -hmm. Είναι κοντά στην Ιρβάνα, που λένε οι, mm. Η... οι Ανατολικοί. Αρατολίτη, είναι ναι. πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Εντάξει, αυτό. Και ο Στοϊκισμό επίση κάτι τέτοιο λέει. Ότι θε λίγα, δεν θε πολλά. Mm. Ο επίκρο έχει τέσσερι βασικέ αρχέ τη ευτυχία. Με το κάνουμε τώρα μάθημα επικοινωνία, αλλά είναι πολύ ωραίο. Η βασική αρχή λέει: Μη φοβάσαι το θάνατο και δεν το συναντήσει ποτέ. <laughs> δεν το συναντήσει ποτέ. Άρα μη φοβάσαι. Αληθέ. Όπω δεν σε ενοχλούσε που δεν υπήρχε, σε ενοχλεί, νιώθει κάποιο πόνο <laughs> που δεν υπήρχε σε χρόνια πριν γεννηθεί. Όχι. Δεν έχει πόνο. Το, το, το έχω σκεφτεί, σκεφτεί ακριβώ. δεν θα νιώσει και τίποτα. <laughs> ναι Δέξει, το θάνατο δεν το συναντάμε ποτέ, άρα μην το τον φοβάσαι. Δεύτερον, λέει, γενικά τον πόνο μην τον φοβάσαι. Η πιο πολύ πόνο είναι ο, ένας πόνος είτε είναι οξύς και κρατάει λίγο, mm. είτε είναι πιο λίγος και κρατάει πολύ, αλλά ο χρόνιος πόνος να είναι και ταυτόχρονα οξύς και χρόνιος είναι σπανιότατο. Όχι ότι δεν υπάρχει, ναι. αλλά είναι σπανιότατο. Η τρίτη αρχή λέει ότι ε, αυτά που θες... Αυτά που θες στην πραγματικότητα τα πετυχαίνει ε, σχετικά... σχετικά εύκολα. Mm. Και η τέταρτη είχε να κάνει το έδενε με το φαγητό και με το σπίτι, τα ήταν τα στοιχεία τη εποχή. Ότι για να προστατευτεί από του κινδύνου, ε, δεν θε και πολλά πράγματα. Α πιτάκι λοιπόν. Το πιο ωραίο όμω που έλεγε που ταιριάζει και με την μικρή κουβέντα, έλεγε ποια είναι η μεγαλύτερη ευτυχία που μπορεί να ζει στη ζωή σου. Μια ωραία συζήτηση με φίλου. Το λέει πολύ συγκεκριμένα. Mm. Και σκεφτείτε το. Η πιο μεγάλη, όλε οι άλλε ευτυχίε, είναι χρονική διάρκεια μικρή. Από ποτό, έρωτα, οτιδήποτε. Κρατάει λίγο. Αυτό θεωρεί ότι η πραγματική ευτυχία που διαρκεί σε βάθο χρόνου είναι να μπορεί να κάνει ωραίε συζητήσει με καλού φίλου. Και αυτό έκανε ο κήπο. Η μικρή κουβέντα καλή ώρα. Ναι. Έτσι, μεγάλη ευτυχία. Έχει, έχει πολύ δίκιο. Ναι. Αυτό θέλω ότι είναι φανταστικό γιατί. Πολλέ φορέ, ξέρει, προσπαθώντα να, να πάω προ τα πίσω και να πω α, τι ωραίε στιγμέ έχω περάσει κλπ. Νομίζω ότι οι περισσότερε από αυτέ, αν όχι όλε, έχουν να κάνουν με τα άτομα. Εδώ πώς... είμαι περωμένο με τον επίκουρο στην πανδημία, τον ανακάλυψα και δεν σταματώ να διαβάζω. Είναι αυτό δεν υπάρχει. Είναι η, πρακ... η εμπειρία όλων μα συνάδει εκεί. Άμα σκεφτούμε ευτυχισμένε στιγμέ, είναι στιγμέ που περνάμε ωραία με φίλου. Είναι η μεγαλύτερη ευτυχία. Και να συζητάμε κάτι ενδιαφέρον που σου κρατάει την. Ναι. Σκέφτομαι ότι οτιδήποτε ήθελα υλικό στη ζωή μου, οι ναι. χαρέ που τα μόνα τα οποία μου έχουν δώσει χαρέ σε πάρα πολύ καιρό μετά είναι αυτά τα οποία έχουν ενεργοποιήσει εμπειρίε και με άλλου ανθρώπου. Αυτό ε, τι ήθελα να μοιάσω ένα σπίτι. Mm -hmm. Να έχω το σπίτι να φύγω με mm -hmm. το πατρικό μου. Mm -hmm. Έρχονταν φίλοι οπότε ήθελα. Ε, αυτό. Πάνω, ναι, ναι. Είναι αυτό. Θα πάρω και κάτι πολύ πιο ρηχό. Το PlayStation. Το PlayStation πότε το χαίρεσαι. Όταν θα έρθουν οι Βέτα φίλοι σα. Ναι, ναι, Να καθίσετε, να παίξετε προ, ή να παίξετε ένα άλλο παιχνίδι. <Το> ξέρω εγώ, Τα τι. startups. Πραγματικά πιστεύει ότι είναι ευτυχισμένο ο startup entrepreneur που είναι one-man show. Πιστεύω δεν είναι ευτυχισμένο. Μπορεί να πετυχαίνει. Δεν είναι ευτυχισμένο οι ομάδε που καταφέρνουν και λειτουργούν μαζί. Mm. Πολύ ωραία. Είναι τέλεια. Να. Και άμα δει τι εποχέ μα, πάρε το Big Tech. Δηλαδή πέρα από τον Elon Musk, ο οποίο είναι μια περσόνα, α μην χάσουμε πέντε ώρε να συζητήσουμε. Τεράστια κουβέντα, όταν τον πάω μία. Άμα δει όλε οι άλλε Big Tech εταιρείε, είχαν ομάδε τριών τεσσάρων ανθρώπων. Μπορεί να υπήρχε mm. ένα πιο προβεβλημένο, αλλά η ομάδα έκανε τη δουλειά σου. Εκπληκτικό δεν είναι. Mm. Είναι νομίζω δεν είναι και πλατωνικό ο Ιλον ναι. Ναι, είναι, είναι πλατωνικό. Ε. Yeah. Yeah. Νομίζω... Βάζει κατά τάγκε κάτι Σοκράτη. Yeah, yeah, yeah. Ας Α μην πω τι είναι εντάξει. εντάξει, εντάξει. <laughs> εντάξει είναι μια μεγάλη προσωπικότητα και loud προσωπικότητα. Θεωρώ, και, της, θεωρώ, ότι, είναι διαφορετικό να κρίνει τον Elon Musk. Για να μην με παρεξηγήσει κανένα, απλά δεν μου αρέσει η δημόσια εικόνα. Αυτό, Αυτό πήγα να πω. Μπορεί να το κάνει προβοκατόρικα επίτηδε ο άνθρωπο. Είναι... Η δημόσια εικόνα που φτάνει σε μένα με ενοχλεί. Είναι, είναι διαφορετικό. Κι η δημόσια εικόνα κάποιου. Ναι. Και προφανώ διαφορετικό το τι κάνει. Χθε θα... είχα μια καλή κουβέντα με ένα. μία founder από το Ισραήλ. Να. Τώρα εκεί είναι ζώρικα τα πράγματα, η οποία είναι και πολύ υπέρ ας πούμε τη εξέβρεση λύση. Πάρα πολύ, ξέρετε, πάρα πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm. Στη κοινότητα των startup των Ισραηλινών θα βρει βεβαίω πάντα για του εθνικιστέ του, πάμε κλπ. Εννοείται όλοι υπηρετούν την πατρίδα του. Πάνε στο στρατό, πάνε όλοι εκεί, εντάξει. Παρά τα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν επενδύσει πολύ σοβαρά σε Παλαιστίνιου. Mm -hmm. Πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν, μια, όταν λένε να βρεθούμε μια να βρεθεί λύση, δεν το λένε έτσι θεωρητικά. Επενδύανε στη Γάζα, σε startups. Πολλοί. Και θέλουν να βρεθούν μια λύση. Και είναι πάρα πολύ κόντρα στη τρέχουσα Ισραηλινή κυβέρνηση. Mm -hmm. Πάρα πολύ. Mm -hmm. ε... Λοιπόν, από την κουβέντα αυτή που κάναμε, γιατί έχει σχέση με αυτό που είπε, πιάσαμε. Mm -hmm. γιατί Προφανώ το Ισραήλ και η Αμερική είναι δύο χώρε που συνδέονται με έναν πολύ στενό δεσμό. Και όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ φαίνεται να επηρεάζουν και τι ε, Αμερικάνικε εκλογέ. Mm -hmm. Και συζητώντα με αυτή τη Founder λέω ότι εγώ ξέρει δεν θέλω τώρα να μιλάμε πολύ πολιτικά, αλλά αν ήμουν Αμερικάνο δεν θα μπορούσα ποτέ να ψηφίσω Τραμπ. Mm -hmm. Γιατί αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Mm -hmm. Που μοιάζει με αυτό που είπε με τον Elon Μάσκ. Mm -hmm. και μου λέει, Σε καταλαβαίνω απόλυτα, μου λέει. Αλλά λέει σκέψου πόσου πολέμου είχαμε επί Τραμπ. Και mm. πόσους έχουμε τώρα. Θέλω να πω, δεν έγινα ξαφνικά τραμπικός. Αλλά με έκανε να σκεφτώ λίγο να πάμε πέρα από τη δημόσια εικόνα. Mm -hmm. Γιατί η δημόσια εικόνα φτιάχνεται πια με τόσο επιστημονικό τρόπο. Και η εικόνα και η δολοφονία της εικόνας. Γίνεται με τόσο επιστημονικό τρόπο, που θα πρέπει να είμαστε πολύ σκεπτικοί, πολύ επιφυλεκτικοί με την πρώτη μας συναισθηματική αντίδραση. Mm. Γιατί θεωρώ ότι είναι engineer, Ντόλι. Δηλαδή, δουλεύουν πάρα πολλοί επαγγελματίε με κορυφαία τεχνολογία, με απίστευτα μέσα, για να μα φτιάξουν μια εντύπωση. Mm. Εντάξει. Οπότε δεν λέω, ξαναλέω προ Θεού, δεν έγινα τραμπικό. Απλά με έκανε λίγο να πω, α προσπαθήσω να δω μέσα από την εικόνα. Mm -hmm. Δηλαδή, ισχύει ότι με τον Biden ξαφνικά έχουμε πολέμου παντού και με τον Τραμπ δεν είχαμε. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Να το συζη... Πάντω, να το ψάξουμε. Να μην μείνουμε στη δημόσια εικόνα. Υσχύει mm. γενικά. Νομίζω ότι η εντύπωση ειδικά με, το... με την κοινωνική προβολή στα social media και οτιδήποτε άλλο. Έχει... έχει πολύ πιο σημαντικό ρόλο τώρα από ό,τι είχε παλαιότερα. ή τέλο πάντων στην κρίση. Έχετε δει στο Netflix το κοινωνικό δίλημα, το social dilemma. Mm -hmm. Όχι, δεν το έχουμε πει, αλλά δεν το έχω. Αξίζει να το δει. Mm. Και πάλι δεν το δέχομαι 100%, αλλά τώρα μπαίνω στα social media καμιά φορά από του λογαριασμού εταιρεία. Εγώ παλιά είχα πολύ μεγάλη. Ας πούμε μέχρι πριν δύο-τρία χρόνια. Ήμουνα και στο βαθύ Twitter, ήμουνα από του πρώτε χρήσει του Twitter στην Ελλάδα. Είχαμε κάνει και το debate του βαθύ Twitter, ε, που ήταν λίγο ρομαντικά τότε. Mm -hmm. Είδα όμω ότι τα social media βγάζουν το χειρότερο εαυτό μα. Ειδικά όταν μπαίνουμε σε ευαίσθητα, σε πολιτικά ζητήματα, πολι... στην πολιτική συζήτηση. Στο επιχειρήν έχουν μια αξία, σίγουρα. Όταν τα social media μπλέκουν με την πολιτική συζήτηση, είναι ο ορισμό τη δημαγωγίας Δηλαδή, άμα θε να καταλάβει τι σημαίνει η δημαγωγία και γίνεσαι εσύ δημαγωγός Δηλαδή, με θυμάμαι, με, με δύο, δύ δύο πράγματα συνέβησαν και σταμάτησα. Το πρώτο είναι ότι έγραφα ένα post στο Facebook, το οποίο εγώ κουραζόμουν για να το γράψω. Δηλαδή, ήθελα να γράψω ένα αρθράκι. Ήταν τρει-τέσσερι παραγράφου. Το έγραφα. Ενθουσιαζόμουν από που έπαιρνε εκατοντάδε likes, shares κλπ. Και, και μετά από δύο μέρε αυτό ήταν στην τρύπα του χρόνου. Είχε ξεχαστεί. Δεν υπάρχει, είναι όλη αφήμερα. Γράφει κάτι και είναι για σήμερα. Εκεί mm. αποφάσισα ότι θα γράφω στο blog μου. Και δεν έχει λόγο πώς. να yeah. κάνει ον το περιεχόμενο του Facebook. Το οποιοδήποτε Facebook. Mm. Σαν sharing είναι μια χαρά. Αλλά μη γράφει content, or... Δηλαδή χα... χάνεται η προσπάθεια. Χάνεται, ναι. Και το άλλο, με θυμάμαι πολύ καλά να έχω τεράστια αγωνία. Εντάξει, αυτό είναι μια μορφή ψυχοθεραπεία, αλλά είναι η αλήθεια. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Να έχω μεγάλη αγωνία αν αυτό που έγραψα πήρε like ή αν ο Πάρη έκανε ένα σχόλιο και να μετράω γιατί πήρε 50 likes ενώ η άλλη ανάρτη πήρε 100. Λέω κάτσε, ρε, φιλέ. Είναι δυνατόν, α πούμε. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο παρακμιακό αυτό μετά. Και λέω τέλο, εγώ δεν είμαι εδώ, ας πούμε. Αλλά. Πιστεύω δουλεύει, είναι engineer, δεν είναι κάποιο καλό. Δεν είμαι εγώ έξυπνο και άλλο είναι χαζό. Πιστεύω, μάλιστα, ότι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα πιο εύκολα. Ο τρόπο που είναι έτσι φτιαγμένο mm. παίρνει πτυχέ προσωπικότητά σου, που όσο πιο έξυπνο είσαι πιο δημιουργικό, πέφτει μέσα στα κομμάτια του αλγορίθμου και κολλά εκεί. Είναι... Και άμα άμα είναι... όλη αυτή η προσπάθεια πήγαινε σε κάτι δημιουργικό και παραγωγικό. Είναι το waste που λέγαμε πριν. Από την άλλη, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα social networks δώσαν ένα. Πανεύκολο τρόπο να επικοινωνήσει με ανθρώπου σε όλο το κόσμο. Mm. Να έχει βήμα. Ναι, έχει βήμα. Δηλαδή, το blog σου, ωραίο τώρα που ενδεχομένω έχει κάποια κίνηση, αλλά στην αρχή. Και Χαζοκίνηση να... έχει. Ναι, αλλά ναι, ναι. σε σχέση με. Να παρατηρώ, όχι, να σου πω, αυτό έχει ενδιαφέρον να σου το πω. Παρατηρώ ότι γράφω μια ανάρτηση τώρα και γράφω μια ανάρτηση το 2012. Η ανάρτηση του 2012 πήρε 8.000 views. Η ανάρτηση που γράφω τώρα παίρνει 50. Γιατί, γιατί τότε ήμουν στα social media και την ανάρτησα, την έγραφα, την έβαζα στα social media, την αναδημοσίευαν κάποιοι και αμέσω, δηλαδή σου δίνει, σου δίνει βήμα. Αλλιώ είσαι απομονωμένο. Έχει τεράστιο κόστο, ρε παιδιά, αυτό το βήμα όμω. Είναι, είναι δύσκολο. Τεράστιο εγώ... κόστο. Τι Τε εννοεί, ψυχικό, κοινωνικό κόστο. Καλά, μια φορά εγώ πήγα να σκοτωθώ και σταμάτησα τελείω. <laughs> γιατί ήμουν με το κινητό στο χέρι, α πούμε, οδηγούσα και ήταν. Γινόμαστε παράλογα όντα και με έπιασα ρε παιδί μου να οδηγάω και να πάω να απαντάω σε ένα comment. Και λέω, όχι αυτό είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό, δεν γίνεται. Mm. Τώρα θα βριστώ. Τέλο, τέλο. Ναι, τέλος, τέλος, <laughs> να <είναι>, τέλος. <laughs> τέλος Δεν δε γίνεται. Εγώ, εγώ δεν μπορώ να το. Δεν, δεν γίνεται. Και πιστεύω συμβαίνει συχνά δυστυχώ. Δε, δεν είναι ότι. Εγώ βλέπω, ήμουνα, να... γύριζα χθε με, με, τη μηχανή και ήμουνα στον δρόμο και επειδή οδηγάω μηχανή, είμαι προσεκτικό δηλαδή. Ούτε τρέχω πολύ, ούτε μπαίνω ανάμεσα στα μάξια γιατί κάτω κινούνται. Και βλέπω, πάντα παρατηρώ του οδηγού και κάποιοι μου φαίνονται περίεργοι και ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι που βλέπω. Όταν βλέπω έναν άλλο μηχανόβιο και λέω κάτι δεν μου αρέσει στο πώ οδηγάει αυτό ο μηχανόβιο. Και τέλο πάντων κάνω, κάνω άκρη, που με περνάει και ήταν με το κινητό Ή στο χέρι. Με τη μηχανή. Οπότε είναι όντω. Ε, εγώ, εγώ, αυτό... είναι αυτό. ένα ταξίδι που βλέπω ο YouTube πάντω. Παγκληματία. Ωραίο. Εντάξει. είναι, μεγάλο θέμα. Δεν δε, δε πιστεύω ότι το να πει ότι βγαίνω Πάντω αυτό που τελειώνει το social dilemma που λέει ότι είναι μέσα τροποποίηση συμπεριφορά και όχι μέσα κοινωνική δικτύωση, εγώ για την ώρα το αστερνίζομαι. Με βάση ιστορία παίζει. Ότι τροποποιούν την συμπεριφορά μα, τροποποιούν. Τώρα είναι υποχρεωτικά προ το κακό, προ το καλό. Ναι. Ε, Πάντω επειδή είπε και κάτι και είπα και εγώ για την πολιτική, η πολιτική προϋποθέτει τη φυσική, τη φυσική παρουσία. Mm. δεν δε πιστεύω στην online πολιτική. Πιστεύω ότι η πληροφορία που μεταφέρουμε ένα στον άλλο όταν βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο και κάνουμε διάλογο είναι εντελώ διαφορετική από την πληροφορία που μεταδίδουμε με ένα βίντεο το οποίο και εγώ τα κάνω και τα θέλω και είναι χρήσιμα αλλά άμα μείνουμε σε αυτό το χάσαμε το παιχνίδι. Mm -hmm. Πρέπει να βρισκόμαστε και να συζητάμε. Αυτό είναι το κύτταρο. Mm. Άμα δεν έχουμε αυτό όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Όσο λιγότερο fidelity υπάρχει, δεν ξέρω το fidelity που είναι όπως τα ελληνικά, ναι, ναι. τόσο πιο εύκολο είναι να είσαι μαλάκα και τόσο λιγότερο invested είσαι. Και αυτό το βλέπεις πίσω από το πληκτρολόγιο, Εννοείται. θετική. Και όταν είχε το άλλος... Και, και... Πόσο, διαφορετικά ναι. Πόσο διαφορετικά μιλάς. Πόσο διαφορετικά μιλάς. Δεν, ε, κανένας δηλαδή, το, πό, το πώ καταρχάς εγώ μικρό πυρήχα ίντερνετ σαν έφο, το πόσο άσχημα εγώ έχω μιλήσει στο ίντερνετ. Ναι, ναι, όλοι μα. Όλοι μας δεν έχω μιλήσει ποτέ υπέρ Και το πόσο άσχημα μου έχουν ναι. μιλήσει. Αυτό, παιδιά, ήταν το βασικό μου επιχείρημα για το υβριδικό versus full remote. Mm. Ότι έβλεπα, τι πιο μεγάλε ομάδε ξαφνικά με εισαγωγικά να τσακώνονται πολύ πιο εύκολα. Να είναι πολύ πιο αριστικοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, είσαι μόνο και οποίο εννοείται και μιλά στο Slack και είναι και άνθρωποι που δεν του έχει γνωρίσει ποτέ. Δεν ξέρει την προσωπικότητά του, δεν ξέρει τι πρόβλημα μπορεί να έχει. Δηλαδή, είμαστε συνάδελφοι, είμαστε συνεργάτε, συνειδητέ, mm. δουλεύουμε σε ένα project. Μπορεί μια μέρα, φίλο, να μην είμαι καλά. Θα με δει εσύ ότι δεν είμαι καλά, δεν θα μου πει τώρα μια χοντράδα. Ενώ στο σλάκο, άλλο δεν σου πει δεν είμαι καλά σήμερα. Αν σου το πει καλά, θα κάνει, αλλά δεν το λέει τόσο εύκολα. Mm. Οπότε, <χωρή> ναι, ναι, μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει η κατάσταση. <χωρή> Καταλαβαίνω όλα τα πλεονεκτήματα του εφήσενισε, γι' αυτό είπα ευρυβικό, αλλά πιστεύω ανάλογα με το στάδιο τη εταιρεία εντελώ αντίθετα στο κανόνα, όπω πάμε στου ατύπη καλέντερ εγώ πιστεύω ότι η φυσική παρουσία mm. είναι πολύ πιο απαραίτητη στα startups. Δηλαδή, μεγάλε εταιρείε με καθορισμένα job description, με ρόλου, με διαδικασίε, μπορούν πολύ πιο εύκολα να δουλέψουν online. Mm. Μικρέ εταιρείε που υπάρχει μια ασάφεια, που ψάχνουμε να δούμε τι θα κάνουμε, που πρέπει να κάνουμε το βήμα παραπάνω, να είμαστε δημιουργικοί, να κάνουμε τη διαφορά, εγώ remote δεν το έχω δει να καλά. Προσωπικά, μια καθαρά υποκειμενική άποψη. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ έτσι δημιουργικό το να βρισκόμαστε. Εγώ νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με το bandwidth. Δηλαδή το πώ η πληροφορία μπορεί να μεταφερθεί mm -hmm. από τα διάφορα μέσα είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή, Εννοίτα. όταν έχει το τι βλέπει, το τι ακού, το τι κάνει, από το να πα ένα βίντεο που με τη μία κόβει ένα μέρο του bandwidth αυτοί, από το να πα στον ήχο, από το να πα ναι, ναι. στο κείμενο. Απόλυτα. Από εκεί και πέρα, αν το κάνει ερνώσει αυτό και φροντίζει αυτή η πληροφορία. Να μεταδίδεται με άλλου τρόπου. Πιστεύω ότι θα δουλέψουν όλα. Αλλά το να πα και να πει ότι εγώ, όπω δουλεύω τώρα εδώ πέρα που είμαστε παρένοι, θα πάω να δουλέψω remotely. Δεν να είναι πολύ δύσκολο ναι. Πρέπει να πα και να πει ότι όλα είναι φτιαγμένα για να για δουλεύουν το. Ναι, για το ναι. πράγμα ναι, ναι. Θέλει, δηλαδή, ναι, ναι. θέλει ναι. παραπάνω προσπάθεια γιατί θεωρεί ότι σου δίνει κάποια άλλα πράγματα. Πάντω ξέρω ότι το debate είναι έτσι πολύ ζεστό και ξέρω ότι τα πράγματα δεν έχουν καταλήξει κάπου. Υπάρχει το εκρεμέ από το full remote μετά όλοι πάνε πίσω στο γραφείο, mm. υβριδικά. Νομίζω... Θα, θα δούμε πού θα κάτσει η Εγώ θεωρώ ότι δεν θα κάτσει πουθενά, για να μην ειλικρινή. Δηλαδή θεωρώ ότι ο κάθε οργανισμός και ανάλογα και με την εποχή που είναι ο οργανισμός και με το τι σκοπό έχει, είναι διαφορετικός. Ναι. Δηλαδή, σκέψου κάτι πολύ μεγάλο, το Linux. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι. Ναι. Και, και είναι τόσο κόσμο που ούτε ναι, κάθε... ναι. Οπότε... It είναι όμω πρωτόκολλο, είναι by design έτσι. Ναι, yeah. α, γι' αυτό οπότε, οπότε εξαρτάται. Αυτό το οποίο εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση σαν σύστημα ήταν, είχαμε στο podcast το Νοέμβριο, έναν από τους συνειδητέ του GitHub, <σχει> το <σχει> κάνουμε στα ο οποίο τώρα κάνει μια καινούργια εταιρεία στο Βερολίνο mm -hmm. και λέει <σχει> ότι εμείς είμαστε office, ας το πούμε, δεν δουλεύουμε από το γραφείο εισαγωγικά, ε, αυτά, στην ουσία, το requirement είναι ότι είμαστε όλοι στο Βερολίνο. Γιατί εμένα δεν με νοιάζει να δουλέψει το σπίτι σου, αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι έτσι. Εγώ αυτό το οποίο θέλω είναι να μπορούμε να πούμε, Παι, παιδιά, θέλω να μαζευτούμε να να και να μην είναι αυτό να ξέρω ότι δεν έχει πολλή συνεννόηση. Ναι. Έχουμε κάποιε εργάσιμε ώρε που ξέρουμε ότι μπορούμε να πούμε: ξέρετε, εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Το καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό, αυτό μπορεί να είναι πέντε φορέ την εβδομάδα, μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι μία φορά το δύο. Όταν δύο χρειαστεί δύο. να μπορεί να γίνει. Ναι. Να μην είναι θέμα. Ναι. Όταν χρειαστεί να μπορεί να γίνει. Ναι. Που ήταν και αυτό ένα ενδιαφέρον μοντέλο. Και εγώ γι' αυτό θεωρώ ότι η μπύλια δεν θα κάτσει κάπου. Δεν θα κάτσει. Κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσο commitment υπάρχει από τα μέλη. Ναι. Και πόσο discipline, πόσο self-discipline. Αυτό το θε το remote. Είναι δηλαδή, προπόθεση. Εγώ τώρα, σαν νέο μπαμπάσταρο, παιδί μου, ακούω πολύ συχνά από συναδέλφου λέει θα κάτσω να δουλέψω από το σπίτι γιατί έχω το παιδί. Mm. Εγώ, όσε φορέ κάθισα με το παιδί, δεν μπόρεσα να δουλέψω. Yeah. Αν κάποιο έχει κάποιο μαγικό τρόπο να το κάνει. Αλλά. Θέλω να πω ότι είναι θέμα discipline και νομίζω ότι οι εταιρείε πρέπει να δώσουν ευελιξία. Mm. Και μια και το είπα για το παιδί, θεωρώ ότι οι ελληνικέ εταιρείε πρέπει να δώσουν πολλά παραπάνω κίνητρα σε νέε μαμάδε και νέε κομπάδε. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό. Τι μπορούν να δώσουν, καλή παραδείγματα. Χρ... Χρήματα και ευελιξία. Mm -hmm. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα δύο χρόνια πρέπει οι γονεί να επικεντρωθούν στο παιδί. Αυτή είναι η, α... η άσχημη αλήθεια. Είτε, είναι, η, όχι. Αλήθεια. είναι ναι. η αλήθεια. Εντάξει, πρέπει λοιπόν να μπορεί το ζευγάρι για δύο χρόνια να επικεντρωθεί στο παιδί. Δεν είναι κατά δύο χρόνια το ίδιο. Του πρώτου μήνε είναι τρέλα. Το πρώτο χρόνο έχει μεγάλη ανάγκη. Το δεύτερο χρόνο μεγάλη, λίγο μικρότερη. Μέχρι το παιδί να πάει ένα παιδικό σταθμό, ίσω. Mm. Κάπω έτσι. Ξέρω ότι πολλοί γονεί αναγκάζονται και πάνε τα παιδιά παιδικό σταθμό από έξι μήνε. Και καλά κάνουμε και είναι πολύ καλή η παιδική σταθμή, αλλά σε μια ιδανική κατάσταση δεν θα το κάνανε. Mm. Ε, οι εταιρείε μπορούν να βοηθήσουν με οικονομικά βοηθήματα και με ευελιξία. Πρέπει να δώσουν μια πιο μεγάλη ευελιξία. Δηλαδή, εγώ θα χαιρόμουν πολύ παραπάνω σε ευελιξία σε κάτι τέτοιο, mm. που είναι και ένα θέμα, μια και μιλούσαμε πριν ξεκινήσουμε, και για άλλε χώρε με μεγάλα δημογραφικά προβλήματα. Η Ελλάδα είναι μία από τι πρωτοθλήτριε. Στο δημογραφικό. Ναι, και θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα με συνέπειε που δεν πάει το μυαλό μα. Δεν είναι μόνο η έλλειψη. Πρώτα απ' όλα, τα συνταξιδοτικά και λοιπά δεν δουλεύουν. Γιατί όλα αυτά Α, έχουν, έχουν σχεδιαστεί με το assumption ότι είναι πολύ περισσότερο αυτοί που εργάζονται από αυτού που δεν εργάζονται. Mm. Και μεγαλώνει mm. η... λοιπόν, συνεχώ το ποσό. Ε, μετά, τα συστήματα υγεία θα καταρρεύσουν. Ε, τα συστήματα κοινωνική προστασία, κρίση που υπήρχαν για γιαγιάδε, που προσέχαναν τα παιδιά. Δεν θα γίνεται αυτό. Τα παιδιά θα είναι όλο και λιγότερα. Και κυρίω για μένα το χειρότερο είναι ότι θα υπάρξει μια ακραία συντηρητικοποίηση τη κοινωνία. Mm. Το βλέπω εγώ όπω μεγαλώνω. Όπω μεγαλώνει, μεγαλώνει γίνεσαι πιο συντηρητικό. Είναι η φύση σου. Σε προ προστατεύει τον εαυτό σου. Έχει λιγότερε δυνάμει και η φύση σου λέει, η εξέλιξη σου λέει να είσαι συντηρητικό. Δεν το κάνει επίτηδε. Mm. Έχει λιγότερε δυνάμει. Πρέπει να είσαι συντηρητικό. Mm. Άρα η κοινωνία θα γίνεται όλο και πιο συντηρητική. Τώρα είμαι 46 μισό και είμαι σήμερα είναι ο median τη ελληνική κοινωνία. Mm. Και το σκέφτομαι καμιά φορά. Δουλεύω 24 χρόνια. Mm. Τώρα, Σεπτέμβριο κλείνουν 24 χρόνια δουλειά. Και λέω, δεν, δεν, δεν μου φαίνονται πολλά, αλλά δεν είναι και λίγα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, ο μίδιαν τη ελληνική κοινωνία να έχει 24 χρόνια δουλειά. Είναι mm. λάθο, παιδιά, αυτό. Mm. Άρα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και οι εταιρείε πρέπει να δείξουν μια πρωτοπορία με σοβαρά κίνητρα. Σοβαρά κίνητρα. Χρήματα, ναι, δεν μπορούν όλε οι εταιρείε να δώσουν μεγάλα χρήματα. Μπορούν όμω να δώσουν ευελιξία. Να δώσουν ευελιξία. Mm. Είναι οκ okay μια μαμά ή ένα μπαμπά για ένα χρόνο να αποδίδει λιγότερο. Είναι οκ. Okay. Θα τα αποδώσει μετά μια χαρά. Mm. Και μόνο και μόνο το. Θεωρώ ότι η εκτίμηση που θα δείξει ένα τέτοιο άνδρα πει στην εταιρεία επειδή του έδωσε την ευκαιρία, η οποία mm. δεν μπορεί να οπληρωθεί με τίποτα. Με τίποτα. Θεωρώ. Εγώ το έχω βιώσει αυτό. Θα πρέπει να βρούμε μια άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε. Πώ σε πολύ δύσκολε οικονομικέ περιόδου σφυριλατήθηκαν σχέσει. Ε, Πολύ ισχυρέ, οι οποίε στηριχθήκαν ακριβώ αυτό που είπε. Ότι από τα λίγα που είχε, έδωσε κάτι σε αυτόν που τα χρειαζόταν. Αυτό άλλωστε το εκτιμάει για μια ζωή. Ενώ σε ένα περιβάλλον ευθονία, ό,τι και να το δώσει. Φλέγοντα, κοστίζει το άλλο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το skin in the game. Α μείνει αυτό σε όσου. Τα startups είναι μια άσκηση skin in the game. Πρέπει, όταν ανησυχώ πάρα πολύ όταν βλέπω, α πούμε, αυτό είναι αυτό, ρε παιδί μου, που πες, ξεκίνησα, πήρα μια χρηματοδότηση 100 χιλιάρικα, μετά πήρα άλλα 200, μετά πήρα πολλά. Ωραία, what's to risk in the game, δηλαδή τι έκανε, τι κινδύνευσε να χάσει. Mm. Ανησυχώ πάρα πολύ όταν βλέπω, α πούμε, περιπτώσει που δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν λέω να πάρει existential risk, αυτό είναι λάθο, δεν πρέπει να παίρνει. Αλλά πρέπει να έχει skin in the game. Κάτι πρέπει να κρίνεται. Κάτι, κάτι. Άμα δεν υπάρχει διακύβευμα, ρε, τι συζητάμε τώρα. Μετά παίζουμε, δεν, δεν κάνουμε κάτι ουσιαστικό. Mm. Μ' αρέσει να... Mm. και για, και για κλείσιμο έτσι να τα αφήσουμε λί. γιατί αφήσουμε ένα cliffhanger γιατί νομίζω ότι <laughs> δε, για τα, επόμενα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Σούπερ. Νομίζω ότι ναι, μπορούμε να το, το κάνουμε εδώ έτσι μ' αρέσει το, το τελευταίο μήνυμα έτσι να μείνει. Είναι. Πρέπει να υπάρχει σκηνή. Σκηνή ναι, με game. Ναι. Σκηνή game. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Θα βαρεθείς κιόλας. Να. Ναι, να, ναι. Έχει και λίγο πλάκα. Έχει πλάκα, ναι, ναι. έτσι λοιπόν κλείσιμο, ε, προτείνουμε από ό,τι κατάλαβα, έχει έρθει προετοιμασμένο ή σχετικά. Αλλά <σχεδιά> <ao σχεδιά> με πρόλαβο, πάρει με τη διαδέσμη. <σχεδιά> ναι, fly έφερα. μου βγήκε η επόμενη. Οπότε μια χαρά. Ε, οπότε μπορεί να πα πρώτο τελευταίο και εννοείται ότι ω καλεσμένο έχει και παραπάνω από, μια επιλογή. Λοιπόν, θα πω μια πρόταση, μία θα κάνω μαζί με ένα Το, το 2013 μου πρότεινε ένα τύπο που δεν του συμπαθούσα καθόλου Είχα άσχημη άποψη. Μου λέει: Εσύ έχει διβάσει το Lean Startup. Λέω: εσύ τώρα, εγώ τώρα, έχω φάει τα χρόνια μου εδώ, 13, τι, τι, τι να μου πει, τι, τι, τι να διαβάσω. Και το διάβασα ένα χρόνο μετά. Και ήταν, ξέρει, και ψάχνει το ανέκδοτο που κλαίω για τα χαμένα χρόνια. Λοιπόν, mm -hmm. τότε άρχισα να διαβάζω πάλι. Και έβαλα σκοπό να διαβάζω ένα βιβλίο το μήνα. Mm -hmm. Τα καταφέρνω σχεδόν κάθε μήνα. Μερικέ φορέ κάνω και δύο και τρία. Στην πορεία άρχισα, έγινε ο καλύτερος πελάτης του Audible. Audiobooks. Mm -hmm. Podcasts. Τα πάντα. Μπορεί να ακουστώ συντηρητικό, μπορεί να είναι generational gap. Για μένα τίποτα δεν σου δίνει την εμπειρία του χάρτινου βιβλίου. Έχει να κάνει με το attention span. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει να διαβάσω online, να ακούσω τα audio, ό,τι είναι audio, θεωρώ ότι είναι ένα καλό compromise. Παίρνει κάτι λιγότερο, άρα είναι πιο εύκολο. Mm -hmm τα βίντεο όταν είναι σε μια λογική διάρκεια είναι δύσκολο να δεις 12 ώρες βίντεο. Δύσκολο. Το βιβλίο σου δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωση, να διαβάζει μισά ώρα. Οπότε το πρώτο, θα κάνω δύο. Το πρώτο recommendation είναι γενικό. Προσπαθήστε, όσο δύσκολο και αν είναι, γνώμη μου, να διαβάσετε χάρτινα βιβλία. Το, mm. το πιάνεται ή για να... Είναι στο όριο. Για τον εγωισμό είναι μου στο όριο. όριο. <laughs> Κοίτα, δεν έχω Kindle. Μου έχει δανείσει κάποιο μια φορά και έπαθα πλάκα. Είναι πολύ κοντά στο χάρτινο βιβλίο. Ναι, είναι... είναι πάρα πολύ κοντά δεν το πήρα τελικά γύρισε στο χάρτινο okay. αλλά εντάξει Φυκτώ. είπαμε είμαι και 46-47 πάντως είναι κοντά okay. ε, θέλω να προτείνω ένα βιβλίο το οποίο είναι αυτό που περιέχει ε, που είπα πριν από την πληροφορία στη γνώση mm -hmm. λέγεται The Fifth Element mm -hmm. ε, του συγγραφέα Peter Senge. είναι καθηγητής στο MIT και λέει μέσα αυτό πως πας from information to knowledge και χρησιμοποιεί μια απίστευτη ελληνική λέξη το βιβλίο είναι στο MIT κορυφαίο, εντάξει. Στα αγγλικά, μετάνοια. Okay. Μετάνια όχι με την έννοια τη θρησκευτική, το λέει shift of behavior. Δηλαδή, με το μετάνια την περιγράφει ω behavioral shift. Αλλαγή τη, τη, τη συμπεριφορά τη σου. Δηλαδή, okay. η γνώση είναι όταν κάτι σου τροποποιεί τη συμπεριφορά. Άρα, έχει μετανοήσει. Okay. Αυτό. Mm. Λοιπόν, και ε, για μένα ήταν εντελώ έτσι, δηλαδή, ήταν αποκαλυπτικό βιβλίο, με βοήθησε πάρα πολύ να δω τη γνώση γενικά. Γιατί έχουμε σε ένα, ο κόσμος πια έχει τέτοιο information overload. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ επιλεκτικοί σε πληροφορία που κάνουμε γνώση. Πάρα πολύ επιλεκτικοί. Πάω πέσα, αγοράζω στο σπίτι, είναι στο Δεν είναι Τέλεια. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω ε, το κόμικ που μου φέρει ο Αντώνη δώρο από την Ιαπωνία. Το οποίο ήταν εξαιρετικό. Δυνατό, ε, Μου έφερε το Dragon Ball Super. Το mm -hmm. Dragon Ball είναι ένα παιδικό, ένα άνημα, α πούμε, το οποίο εγώ μεγάλωσα και μου άρεσε πάντα πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν, θα έλεγα, τα αγαπημένα μου. Αλλά η συγκεκριμένη σειρά που πέθανε πρόσφατα και ο δημιουργό mm -hmm. Τη συγκεκριμένη σειρά ήταν αυτό το οποίο εγώ έβλεπα στι βάρδιε στο ναυτικό μέσα, όταν <συσίλω> έκανα, τι όταν έκανα τις βάρδιες μου και έβλεπε το βράδυ να κοιμηθώ. Οπότε είμαι και συναισθηματικά δεμένο και ήταν <συσίλω> φοβερό, είναι... δημιούργημα. Οι Άπωνε στο κόμικ είναι εντάξει. Είναι, είναι, είναι αυτή είναι, Εντάξει, Για μένα είναι το top, είναι το top, top το, το, manga και το άνευ. Ε, εγώ θα φύγω από τα βιβλία, αλλά θα μείνω λίγο στην Ιαπωνία. Θα προτείνω το παιχνίδι που μου κράτησε την τροχιά σπίση που είχα τώρα γιατί είχα κάτι μεγαλευτή. Εγώ παίζα Mario Kart, νομίζω το 8 είναι αυτό που έχω. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν βγει ποτέ. Είχα το Switch εκεί πέρα και ευτυχώ ε, περάσανε κάπω οι όρθιοι, ήταν εμπόλικε. Οπότε Mario Kart 8 ή γενικά Mario Kart, του πω: Δεν έχει σημασία το, το ποιο. Θεωρώ ότι είναι για μένα που είμαι casual gamer, δεν, δεν παίζω, ναι. ξέρει καθημερινά, είναι νομίζω τέλειο. Τελεία. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ. Χάρηκα την κουβέντα. Ελπίζω να σα άρεσε ναι. και να χαρήκα και κυφθεί. Ήταν φοβερό, ήταν πολύ ωραίο. Εμεί περάσαμε φανταστικά και ελπίζουμε και στο ίδιο. Και θα χαρούμε να τα, να τα ξαναπούμε. Τέλεια. Και να συνεχίσετε όσο μπορείτε περισσότερο. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση στο τέλο. Το Φέστη. μικρή κουβέντα είναι μετάφραση του small talk ή το λέγατε και στα ελληνικά μικρή κουβέντα. Λοιπόν, το, το μικρή κουβέντα προέκυψε μια τρίτη ε, okay. Είναι μια τρίτη πρωί μιλάμε με τον Πάρης στο τηλέφωνο για το πού θα πιούμε καφέ έχουμε περάσει μερικές εβδομάδε όπου βριζόμαστε με την καλή έννοια για το πώς θα ξαναβγάλουμε περιεχόμενο προς τα έξω yeah, yeah. και εκείνη τη μέρα λοιπόν μια τρίτη λέμε οκ okay, πάμε να αγοράσουμε ένα μικρόφωνο, θα πάρουμε μια κάμερα. Τότε είχαμε μια GoPro του πάρει, η οποία ναι, ναι. ήταν τελείω. Το πρώτο επεισόδιο πάνω. Αν δει, δει το πρώτο επεισόδιο, θα δει ότι είναι περίεργο. ναι, ναι, ναι. και τη βάζουμε κάτω και λέμε και θα κάνουμε αυτό. Τρίτη λοιπόν, πάμε, παίρνουμε αυτό και την πέμπτη, αν δεν καλά, ήταν τρίτη με πέμπτη, βγάζουμε το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Και λέμε τι να την πούμε, λέει ο Φάρη, έχω μια φοβερή ιδέα, ξέρω εγώ γι' αυτά. Λέει, θα το πούμε μικρή κουβέντα αφού θα κουβεντιάζουμε από το Small talk. Δηλαδή ήταν λογοπαίγνιο με το Smalltalk. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και αναφορά και στη γλώσσα ναι, δηλαδή, Φυσικά, ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Δηλαδή τέλεια. ήταν ένα, ένα συνδυασμό. Μου λέει, σου αρέσει, να σκεφτούμε κάτι άλλο. Τη λέω, ξέρει ότι δεν υπάρχει. Είναι τέλεια. Είναι πολύ ωραίο περιγραφικό και δυνατό μπράντο. Οπότε να συνεχίσετε. Μια Άσυμα. χαρά. Μα άρεσε. Εμεί περνάμε καλά. Κορυδεύουμε ότι πλέον δεν είναι πολύ μικρή η κουβέντα, αλλά ελπίζουμε να είναι τουλάχιστον χρήσιμη. Σούπερ. Αυτά. Μικρή slash s05 slash e25. Ναι, σωστά. Είναι το επεισόδιο 25 τη σεζόν. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ και με του άνθρωπου. Τα λέμε την εβδομάδα.